Γράφουμε ήδη. Καλησπέρα, καλώ ήρθατε Αυτή ή καλημέρα. Η μία, <laughs> Όχι, βρε παιχνίδια είναι. Κάτσε, κλείστε την εγγραφή. Όχι, γράφουμε <laughs> κανονικά. Oh fuck. <laughs> χαίρετε, χαίρετε, <laughs> χαίρετε. Είγο... Τρίτη εκπομπή ρετροπόντου και στα καταφέρατε. Να το ε, πάμε σε Είχαμε πει πιο αραιά, δηλαδή να είναι. Είχαμε πει στην αρχή μία φορά το μήνα ή κάθε 15. Ε, Αν αλλά δεν κάνω λάθο. Εγώ θέλω επαγγελματισμό. Τι μία φορά το μήνα. Ε, ωραία. Εντάξει, θα μήνα. το ρεφάρουμε τι επόμενε φορέ. Θα λείψουμε για κάνα δίμηνο. Οπότε θα απλωθεί κάπω. <laughs> ωραία. ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Πάνω Ανδρέας, ε, Νίκο και Στράτο. Και ξεκινάμε κατευθείαν με τον Στράτο και τι νέε κυκλοφορίε που είναι ελάχιστε ε, και μετριότατε. Ναι. Λοιπόν. 18 του μηνό είχαμε το The Dark Side of the Moon. Συγγνώμη, αλλά η ανάσα που πήρε μόλι πριν από λίγο για να ξεκινήσει την ανάγνωση ένιωσα σαν τα νέα φορολογικά μέτρα τη κυβέρνηση. Ότι ήσουν έτοιμο να πει νέα φορολογικά μέτρα. Με τέτοια. Τέτοια ανάσα πήρε. Κοίταξε, και αυτό φορολογικό μέτρο είναι. Θα τα σκάσει. The Έτσι. Dark Side of the θα Moon Θα τα πάρει τώρα, εν περίμενε να, θα σου πει ο να το πεις θα πάρει oh. Θα σε ε... Xbox και PC Παιχνίδι που είναι ταινία και απλά πατάμε κουμπάκια ε, ναι. Ωραία, πολύ ωραία ε, ναι, ναι. ναι, Γι' αυτό το βαλά Γι' αυτό το βαλά ε, ε, Κάτι σαν Uncharted 4 δηλαδή. Αυτό είναι ωραίο ο είδος Α, καλό. Σαν το είναι σε στυλ με... Κακίνη, πατάς στον Νίκο. Είναι Mm -hmm. Σαν τα Dark Pictures. Ναι, ναι. Απλά σαν είναι... το Erica. Erika. Σαν τα... τα dark... Σαν τα... το Dark Pictures δεν νομίζω ότι πάει έτσι. Νομίζω είναι Adventure. Δεν το έχω παίξει ακόμα, αλλά είναι... Έχει ε, σαν να βλέπεις ταινία και αποφασίζεις που θα πα. Ε, και εκεί να ε, κάνεις επιλογές. Απλά... Διαλόγους. Ναι. Απλά ξέρεις τι γίνεται, το βάλα γιατί τελευταία έχουν πάρει, πάρει πάρα πολύ ε, ε, άνοδο στο production. Είναι κανονικά, με ηθοποιού γυρισμένο, καλό, πανέμορφα. Ε, το είδα, mm. με τράβηξε ο τίτλο γιατί, εντάξει, είναι και από τον δίσκο του Pink Floyd και το πέταξε σαν πρόταση. Τι είναι με αλλά και λέει... The Dark Side Πάμε of επόμενο. the Moon. Λοιπόν, 19-10 του 19, Dying Light Platinum Edition στο Switch. 21 δεκάτου του Dungeon ήτανε, Encounters... Ναι. Δεν ήρθε. Δεν ήρθε. Ε, τότε τι το έγραφε, Τι το έβαλε στην στράτο Τι είναι είδα. Τι Δεν το ήξερε, ρε παιδιά, Το πήγε. Θες να σου πω από τώρα το νέο, ή θε να πάμε παρακάτω να το πούμε το νέο. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά α το πούμε μετά. Ναι, ναι. Λοιπόν, Dungeon and Couch. να έρθει, αλλά. Αλλά. Το θα μαρμάγκα... <χει> τρόμαξε ο Νίκο. <χει> ε, ακούτε με καθυστέρηση, μάλλον παιδιά γι' αυτό. Ναι, ναι. Ήταν να έρθει, στο... αλλά έφαγε. Το κατάλαβα, ναι. Ε, έφαγε μια καθυστέρηση από Γερμανία, το οποίο, σαν αξιολόγησε ότι έχει σκληρές σκηνέ, το οποίο επηρέασε όλη την Ευρώπη. Και αυτή τη στιγμή, η Ευρώπη και Αυστραλία δεν το έχουν διαθέσιμο στο eShop. Ενώ όποιο το πήρε physical. Γιατί βγήκε και σε physical, ήταν κανονικό και ωραίο. Πόρτ το πήρε. Στην Αμερική το ίδιο. Ευρώπη και Αυστραλία αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα, περιμένανε να ξαναμπεί στο e-shop, να πάρει άδεια. Μάλιστα. Λοιπόν, 21 του Dungeon Encounter για PlayStation και PC. Αυτό το είδα, δεν κατάλαβα καν τι παιχνίδι είναι. Δεν, ξέρω. δεν μπορούσα να το καταλάβω. Okay. Είναι, Τα έλεγα, είναι με, με, με Dungeons και, και Encounters. Με Λαρβίρινσο. Ε, ε, mm. Αυτό. Τα είναι το Ξεκαθαρό. Ναι. <laughs> Κυκλοφόρησε και η VR έκδοση του Resident Evil 4 σε Oculus VR. Έχει ένα ενδιαφέρον για όποιον έχει ναι. Oculus VR. Έχει το ναι. VR. Έχει άλλον έναν αξιόλογο τίτλο να παίξει. Το Skull the Hero διάσταση. Slayer σε PlayStation, Xbox και PC. Αυτό το είδα, είναι pixelated τη γραφικά, είναι platform, roguelike, ωραίο δείχνει. Αν κάποιος αγαπάει το roguelike σαν είδο, νομίζω θα περάσει καλά, έχει πάρα πολύ ωραίο σχεδιασμό, ωραία μουσική. Mm -hmm. Μ' άρεσε το trailer που είδα. Και τέλος εχθές κυκλοφόρησε και το Dark Pictures Anthology, το House of Ashes, το τρίτο μέρος δηλαδή, σε PlayStation 4, 5, στο Xbox και PC. Να διευκρινίσουμε, εννοεί το σπίτι των, των... σταχτών. Των σταχτών. Όχι, όχι τον άλλον το... Όχι, όχι το γόλον. τον κόλλον. Okay. Αυτό έγινε. θα ήταν τίτλο για τσόντα, όχι <laughs> για παιχνίδι. Εντάξει. Okay. Ε... Λοιπόν, Αυτές αυτά ήταν... Δεν είσαι στέγη πάλι. <laughs> Μην κάνεις τη φωνή σου, δεν την πετυχαίνεις. Εδώ εσύ που την κάνεις... <laughs> Άρα, <βέβαια. laughs> Λες και μιλάει κα... καμιά γριά. <laughs> Λοιπόν. Και στέντια. Ωραίο. Καλό είναι στι μιμήσει, παιδιά. Ο πάνω ήταν αυτό, αν δεν καταλάβατε. Ε, ναι, τον κατάλαβα. Ναι, 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 ναι. Αυτό κάνει για να έχει ότι δεν ξέρεις, μιλάω, ε... έτσι, εγώ. Ναι, στρατό, άμα γίνει κάτι και λείψει καμιά μέρα, θα σε αντικαταστήσει ο πάνω. Λε και έτσι. μιλάω εγώ έτσι. Το λέω και στέντια. Για πάμε. Την... Ο... Ξεκινά από τη δεύτερη είδηση. Υπάρχει λόγο. Ξεκινά από τη δεύτερη. Έρχονται πολλέ ανακοινώσει από την Κάπκομ ω τέλο του μήνα. Δηλαδή. Δηλαδή, είπε η Κάπκομ ότι στι 21 Οκτωβρίου θα κάνει τρει ανακοινώσει. Δύο ανακοινώσει θα κάνει στι 22 του μηνό. Και άλλες δύο στις 25 και στις 29. Αυτό πώς το είπε η Κάπκο με, με κάποια ανακοίνωση ε, σε, με ανακοίνωση. Που... Αλλά δεν διευκρίνησε τι θα δεν είναι. Δεν ανακοίνωσε, δεν διευκρίνησε, ναι, αλλά σίγουρα θα πω. Σίγουρα, σίγουρα... Ε, Κοπήκες. Σ... Κοίτα τώρα, σίγουρα ένα από αυτά είναι, αν όχι ένα ή, ένα ή δύο... Είναι από τα παιχνίδια που ήδη ε, έχει. Θα σου πω, εγώ τι πιστεύω. Δηλαδή Rise και Stories φέρνει καινούργιο υλικό κάθε μήνα κάνει ένα event. Ε, μήπως συμπέφτηκε με το State of Play καμιά μέρα, γιατί ίσως πήγε εκεί, ίσως μία από αυτές να είναι εκεί, γιατί είπε για third party θα είναι. Ε... Το State of Play θα είναι για third party παιχνίδια. Ε, ναι. ε, το State ναι. of Play είναι 28-29 μήπως... μπορεί. Μπορεί άρα να 29 είναι, που λέει είναι... είναι κάποια εκεί. Εγώ πιστεύω μία θα είναι το DLC από το Resident Evil 8 σίγουρα. Θα δείξει τι θα είναι. Ε, και πολλοί περιμένουν και κάποια από Resident Evil 4 Remake. Ίσως είναι και καμιά ολοκληρωμένη έκδοση. Ναι ε, αυτά τα τρία θα είναι. Ίσως να είναι και καμιά ολοκληρωμένη έκδοση του Street Fighter 5 που λέω εγώ μήπως βγήκε κανένα ολοκληρωμένο πακέτο και στο PlayStation Ή κανένα πακέτο των παλιών Street Fighter. Ε, πάλι. όχι. πάλι αυτό βγήκε πρόσφατα. Βγήκε πρόσφατα για τον Nintendo Switch, δεν βγήκε για τις άλλες κονσόλες. Όχι, παντού. 30 χρόνια, 30 χρόνια Anniversary Edition Street Fighter παντού. Αυτό δεν είναι το αυτό που έχει το Το Anniversary το... βγήκε. Το... Το... Ναι, βγήκε το Anniversary το... και το έχω, αλλά είναι με καινούργια γραφικά. Αυτό με Α, τα παλιά τα παιχνίδια. Τώρα... Το Street Fighter 2 δεν βγήκε. Mm -hmm. Ναι. Το 5 εγώ λέω, επειδή αυτό το 5 δεν το Α, έχω λέει βγάλει. Λέει τον πόνο του γιατί το πήρα. <laughs> Μήπως το σε ένα πακέτο ολοκληρωμένο το παιχνίδι επειδή θα κυκλοφορήσει και ο τελευταίος χαρακτήρας τώρα. Ε, ναι, να έχουμε το... όλα τα χρώματα από τα σόβρακα των παιχτών. Κυκλοφορήσει και στο 5 τώρα όλο μαζί, δεν ξέρω. Ε, κουράστηκα ήδη με το Street Fighter. Κι εγώ. Πάντως... Δύο Resident... από το Resident Evil, τι περιμένεις, Στράτο, για ε, ε, πες τι, τι θα περιμένω, δε, Τώρα η ερώτηση είναι αυτή που κάνεις. Ε, μα, να θα... πω κάτι, η εξέλιξη στο παιχνίδι δεν αφήνει... Άστο αυτό, υπάρχει ένας yeah. χαρακτήρας όμως που δεν αυτό. το αξιοποιήσαν όπω έπρεπε. Ε, ναι, και τι, αυτό ε, θα λένε κάνω... prequel το DLC. Έτσι, μπορεί, σίγουρα Για θα τη... αφορά, πιστεύω, τη Δημητρέσκου, ναι. Α, Δημητρέσκου, ναι. Λουτσέσκου, Και υπάρχει... Και υπάρχει και ένας τρόπος να το βάλουν κάπως. Γιατί αν θυμάσαι, μέσα στο παιχνίδι ναι. Έχει μια, ένα, μια κάσα που είναι ένας μέσα ο οποίος υποτίθεται είχε σκοτώσει τη σκοτώση που κρατούσε ένα μαχαίρι. Ναι. Ε, ίσως κάπως με εκεί βγάλουν κάποια ιστορία. Για να δούμε. Για πάμε στην πρώτη είδηση που λοιπόν. είχες πριν. DC Fandom 2021. Α, να δούμε. Τι είναι αυτό. Ε, το event που έκανε η DC όπου είπε για παιχνίδια, ταινίες... Πολλά πράγματα γενικά. Εμείς Μόνο απαι... το... το τρέλερ της ταινία είδα ναι. με τον Πάτινσον. Καλά Τα... η δεν ξέρω. ταινία βγαίνει να πούμε 4 Μαρτίου πιο μπροστά από ό,τι είχαν πει. Ναι σας άρεσε το τρέλερ παιδιά το είδατε. Πολύ καλό. Θα διδάξει πάλι πως είναι σοβαρές ταινίε εδώ. Να... Ε, διά, διάβασα πολλά παράπονα ότι δεν θέλουν να είναι τόσο σοβαρέ οι ταινίε Batman. Δεν ξέρω. Ένα, ο ο Γιαννάκη, μην πάνα να τη δει. Α πά να δει το Χουλ. Άμα δεν θέλει σοβαρέ ταινίε. Θέλουν Batman του Σουμάχερ. Ναι, α πά να δει το Justice League που έλεγε ο Αδρέ. <laughs> Αδρέ το είδε. Τελευταίο. Το Όχι. Όχι, δεν Ταινιάρα θα είναι. Νίκο. Χάσαμε τον Νίκο. Θα επανέλθει. Για πες εσύ στράτο. Τενιάρα θα είναι. Εγώ βλέπω Τενιάρα. θα σκίσει. Θα δείτε θα κάνει τρομερή επιτυχία. Το πιστεύω. Και στην επόμενη ξέρετε σίγουρα ποιον θα δούμε. Στην... Ποιον θα δούμε. Ε, σίγουρα θα έχει και τον Τζόκερ στην επόμενη. Έτσι είχε γίνει και στην τριλογία του Νόλαν. Πρώτη ήταν με άλλους και στη δεύτερη είχε και τον Τζόκερ και έγινε η εκτείναξη. Ε, Κάπω έτσι το βλέπω αν πηγαίνει. Mm. Mm. Ένα άλλο που είδα ότι. Ε, Πού ήτανε. Με... Στην ταινία Flash που θα επιστρέψει ναι, ο Μπάντμαν. Ναι, τώρα θα παίξει ξανά το ρόλο που θα παίζει. Δεν θα παίζει. Ο υποτίθεται κάνει το μέντορα. Αλλά είναι ο Μπρου Γουέν, υποτίθεται. Οκ. Okay. Καλά αυτό το flash τώρα, εντάξει, είπα. Α, άμα θέλουν οι Γιαννάκη, δεν θα σπάνε εκεί να δουν, δούμε, δουν δούμε σοβαρή ταινία. Μάλιστα. Για πάμε στο και στα και... που τα πώς και πώς. Ναι, είχαμε, νέο, είχαμε ένα νέο τρέιλερ για το Gotham Knights. Είπανε 2022 μόνο, δεν είπανε ακριβή ημερομηνία. Εντάξει. Και νέο τρέιλερ και για τις Rocksteady το Suicide Squad Kill the Justice League. Και αυτό είπαν 2022, δεν είπαν ημερομηνία ακριβή. Εγώ κρατάω βέβαια μια πισίνη. Mm -hmm. Γιατί δεν πιστεύω ότι θα βγουν και τα δύο το 2022. Μακάρι, αλλά... Τι παιχνίδια ρο... είναι, multiplayer ή ε, single? Σύγκλι απλά μπορούν να παιχτούν και κόπο 4 άτομα. Γιατί έχει να επιλέξει το καθένα από τέσσερι χαρακτήρε. Mm -hmm. Rocksteady Τη κρατάω μια πισινή μπα και παφάει καμιά αναβολή, δεν ξέρω. Πάντω τη Rockstead θα είναι μόνο σε νέε κονσόλε, μόνο Next Gen. Ενώ το Gotham Nights θα βγει και στι παλιέ. Επίσης το Gotham Knights έχουν πει ότι είναι σε άλλο σύμπαν από τα προηγούμενα παιχνίδια Batman, ανεξάρτητο. Mm -hmm. Ενώ το Suicide Squad υποτίθεται είναι στο σύμπαν με τα Arkham παιχνίδια που είχαν βγει. Εσύ που τα έχεις παίξει ρε παιδί, σου αρέσει γενικά ο Batman. Πώς σου φάνηκαν τα τρέιλερ που είδες? Καλά μου φάνηκαν. Βέβαια δεν, ε, στο Suicide Squad δεν έχουμε δει gameplay καθόλου τώρα. Αλλά ε, εντάξει, πιστεύω θα είναι, έχουν πει ότι θα είναι δε, κλασικό gameplay όπως ήταν και τα προηγούμενα. πλά, θα μπορεί να τα παίξει και κοπ. Ε, αφού θα έχει τη Harley Quinn να επιλέγει, σε μένα μου αρκεί στο Suicide Squad. Mm -hmm. Στο Gotham Knights τώρα εντάξει, φαίνεται να είναι καλό παιχνίδι. Τώρα θα το δούμε κι αυτό. Θα ήθελα να έχει αυτό και τον Batman στον Gotham Nights να επιλέγει. Τώρα βέβαια, εγώ ίσω στο τέλο τον Burns και αυτόν δεν ξέρω. Mm. Θα δούμε. Μή, Μήπω θα εμφανίσουν, λε. Ε. Ναι, ναι. Τώρα δεν νομίζω ότι δεν θα εμφανιστεί. Τώρα ξεκίνησα και παίζω τον το Batman που μου είχε δώσει στο Xbox το mm. Asylum. Εντάξει, ναι. ωραίο είναι. Και παρά τα χρόνια του, εντάξει, φαίνονται κάποια ότι είναι παλιό παιχνίδι. Ε, λογικά, ναι. Αλλά είναι ωραίο μέχρι στιγμή. Ήταν πολύ ωραία παιχνίδια αυτά, εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ. Και το Arkham Knight, το, όχι το Arkham Knight, το Arkham City, που είναι το δεύτερο, mm -hmm. στέκεται και αρκετά καλά τα γραφικά. Βασικά το θεωρώ καλύτερο από το τελευταίο, το Arkham Knight. Γιατί μου άρεσε, αλλά ώρες-ώρες λίγο κούραζε με το Batmobile. Ναι εντάξει, εγώ το παράτησα εκεί τώρα. Ναι. Ε, ενώ Όχι, στο μάλιστα. το Arkham City μου άρεσε πιο πολύ από τα τρία, δηλαδή, από την τριλογία. Mm -hmm. Ο Αδρέας που δεν θα μας πει κάτι. Σε... Παιδιά, εντάξει, τα Batman εγώ λίγο τα ακούμπησα, τα βαρέθηκα σχετικά γρήγορα. Τα είχα ακουμπήσει στο 360. Ναι. Είχαν ωραία, ωραία γραφικά ε, λίγο η μάχη δεν, δεν είσαι μου του πολύ Batman. άρεσε. Είμαι πιο πολύ του Spider-Man. Α, εντάξει. Εντάξει, Spider-Man πήρες πολύ καλό παιχνίδι, οπότε καλύφθηκε. Πάμε παρακάτω. Περιμένουμε δεν... κάποια στιγμή να επιστρέψει ο Νίκος, ο οποίος έχει θέμα με το PC ναι, του. Ναι. Γι' αυτό δεν τον ακούτε, να ξέρουν τα παιδιά. Περιμένετε, Όταν επιστρέψει. Ε, θα, θα κάνει τώρα ένα φορματάκι γρήγορο και... Κάνει <χει> <αν συνεχίσουμε. χει> τώρα. Λοιπόν, θα το για πάμε λίγο καθυστέρησε σημείο. ένα μήνα το Elden Ring. Είπανε το λόγο. À, ναι, είπανε ότι το βάθος του παιχνιδιού και ο βαθμός ελευθερίας ξεπέρασαν τις αρχικές μας προσδοκίες. Τι λένε. Και αποφασίσαμε να παρατείνουμε το χρόνο ανάπτυξης για κάποιες τελικές διορθώσεις. Άρα, ανεβάσαν Είπωση... τον πύχη. Ε, ναι. 25 Φεβρουαρίου θα βγει πλέον αντί για 21 Ιανουαρίου. Και ξέρει, ε, ναι. μια εβδομάδα ναι. μετά το Horizon 2. Πλέον. Παιδιά, ε, επειδή έχουν αρχίσει να μαζεύονται πολλοί τίτλοι, μήπω δούμε και άλλες αναβολές Μπα δύσκολα. Για να μην πέφτουν τόσο κοντά. Δεν νομίζω. Αυτά τώρα δεν πρέπει να τα Οι, οι αναβολέ έχουν απενεχοποιηθεί πλέον από τι εταιρείε. Δηλαδή, δεν του κατηγορούν όσο του κατηγορούσαν τότε μετά το πατατράκ του Cyberpunk. Εντάξει, μπορεί να είναι αναβολή όχι γιατί υπάρχουν θέματα, γιατί δεν θέλουν να πέσω πάνω σε κάποιον άλλο τίτλο που βγαίνει. Εντάξει, μπορεί να μην το πούνε ευθεία να πει ας πούμε ότι ε, το αναβάλω για να μην πέσω με αυτόν τον τίτλο. Θα πει mm -hmm. το αναβάλουμε, να, όπως είπε τώρα ο Στράτος, γιατί ανέ, ξεπέρασαν τις αρχικές μας προσδοκίες mm -hmm. το παιχνίδι και θέλουμε να το βελτιώσουμε. Μπορούν να πούνε δικαιολογίε. Κοίταξε, αυτά τα δύο πάντως δεν παίρνουν άλλα αναβολή, οπότε θα πέσουν μαζί. Και για μένα ναι. τώρα θα καεί το Horizon 2. Δεν ξέρω ρε γιατί αυτοί που θα παίξουν Elden Ring όλοι θα παίζανε ταυτόχρονα και Horizon. Είναι ε, άλλο κοινό. Ε, Ναι, αλλά εγώ όμω θα ήθελα να τα παίξω και θα τα παίξω και τα δύο. Ε, εντάξει. Ενώ τώρα πρώτα θα πάω στο Elden Ring εγώ. Αλίμονο. Και Τέλος θα πάρει το Horizon με μειωμένη τιμή. Όχι, το ράζο θα το πάρω έτσι κι αλλιώ. Day one. Δεν πειράζει, το παίξω πιο αργά απλά. Γιατί να το πάρει day one και να κάθεται στο σπίτι, <χι> Ξικά, ναι, πέσαι, πέσαι, ένα μήνα η Τι θα πέσει ένα μήνα η τιμή του, Σε ένα-δύο μήνε πέφτουν οι τιμές συνήθω. Δεν πέφτουν. Γιατί. Και σε, σε ένα δύο. μήνα θα το βρίσκει μεταχειρισμένο ήδη να Μεταχειρισμένο δεν θέλω. Θέλω καινούργιο. Mm -hmm. Θα πάρω mm -hmm. το steelbook, το. Special Edition. Εντάξει, έχει να κάνει με τον. Με είναι η Αλλά Δεν πέφτει ναι. σε ένα μήνα η τιμή. θα πέσει σε τρει-τέσσερι μήνε του παιχνιδιού. Στράτο, εσύ που παίρνει steelbooks. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση τώρα γιατί έτσι έχω αυτή την απορία. Σκουρσέ. Όταν τα βάζει στο ράφι, τα βάζει με το sleeve το χάρτινο ή το βάζει μόνο τα steelbooks. Με το χαρτί. Ποιο ναι, το... είναι το νόημα τότε. Είναι πιο ωραία, έλα δες τι ωραία έκδοση ας πούμε είναι το Resident Evil. Και εγώ εσύ, να σε ρωτήσω, πολύ ωραίο το, εσύ, το εσύ, book, εσύ, που τα όλο. βάζεις στο ράφι, De, πόσο συχνά τα, τα ξεσκονίζεις. εγώ. Sorry, Ανδρέα, τι είπες, εσύ που τα βάζεις στο ράφι. Πόσο, ράφι... Συχνά, πόσο συχνά τα ξεσκονίζεις. Εγώ τα, ξεσκονίζεις. Ε, εγώ τα ξεσκονίζω. Ε, να ναι, αυτό συχνά. ρωτάω. Αλλά το, πόσο το Steelbook θα, θα το δεις μετά στο καφέ που θα βρεθούμε είναι πολύ ωραίο, ρε παιδί μου. Είναι θα μου άρεσε να τα έχω. Έκδοση. Να έχω τα μεταλλικά κουτάκια στο ράφι, χωρί τα χάρτινα προστατευτικά. Μήπω φθαρεί όμω χωρί το προστατευτικό, α Όχι, δεν να φθαρεί και σιγά. Τέλο πάντων, παρένθεση μικρή. Ναι. Λοιπόν, νέε φήμε για τον Bloodborne. στη συνέχεια. Το... Α, συνεχίζουμε. Που πιστεύω software. εγώ ότι θα, βγει, θα βγουν αληθινέ αυτέ. Mm -hmm. Λέτε να βγει λοιπόν... το Μπλάντορ 2. Αυτό δεν ξέρω, αλλά ότι η ότι Blue Point ε, έχει στα σκαριά ένα remaster του Bloodborne για το PS5 το οποίο θα βγει και στο PC από η ό,τι φαίνεται. Οποία... Αυτό θα... Να θυμίσουμε ότι η Blue Point είναι πλέον τη Sony, έτσι. Ε, ναι, ναι. Και επειδή από ό,τι φαίνεται η From δεν θα κάνει Bloodborne 2, ε, οι φήμες λένε ότι η Blue Point ετοιμάζει και το καινούριο, το, Ετοιμάζει Bloodborne 2, δηλαδή. σου φαίνεται ε, ε, να στέκει αυτή η φήμη στρατο. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Θε Τι... γιατί, γιατί όλα τα παιχνίδια, για όλα τα παιχνίδια μάλλον, εκτιάζουμε το Μηγαζάκη για ναι, το Label ναι. Design. Ναι. Τώρα να το κάνει μια άλλη εταιρεία από την αρχή. Κοίταξε, άμα όμω μοζευ... Ε, προκειμένου να μην βγει καθόλου Bloodborne 2, εγώ θα προτιμούσα να το κάνει Blue Point. Έστω. Εξάλλου. Γιατί ε... Γιατί περίμενα ότι θα μου πει ότι αν δεν το βγάλω μιγιαζάκι καλύτερα να μην βγει Bloodborne έχω... να θυμόμαστε ε... το πρώτο ω το τέλειο παιχνίδι α πούμε. Και που ξέρει άμα δεν τύχει εγώ λέω τώρα και το Bloodborne 2 είναι καλύτερο από το πρώτο. Mm. Δεν έχω τέτοια κολλήματα mm. Λέει, mm. και άμα βγει ένα Uncharted από άλλη εταιρεία όπω λένε και όχι από την Naughty Dog εγώ δεν θα είμαι αρνητικά προκατηλημένο. θα πω ατέρμα χάγε που είναι άλλη εταιρεία, τε, τελείω. Θα δούμε το παιχνίδι πώς θα είναι και θα το κρίνουμε από εκεί και πέρα. Μάλιστα. Πάντως το, ένα remaster θα έρθει πιστεύω στο 22 από τον Bloodborne. Έτσι πιστεύω. Ε, χρειάζεται. Το remaster το θέλουν πολλά παιδιά, ειδικά στο PC. Ναι, για να εκεί το παίξουν και πως. αυτοί για το Bloodborne από τότε που βγήκε πριν πόσα χρόνια Έχει το θεωρούσαμε έξι, ότι είχε, είχε αδύναμα γραφικά όχι μόνο. είχε πολύ ωραία ναι. γραφικά το 2015 είχε ωραίο art style αλλά τα γραφικά του το λέγαμε τότε δεν ήταν ότι καλύτερο μπορούσε να δώσει το PS4 εντάξει αυτά τα είδαμε μετά από πολλά χρόνια το ότι καλύτερο μπορούσε να δώσει όχι μην το λες το Order είχε καλύτερα γραφικά mm -hmm. από το Bloodborne Εμένα μ' αρέσαν πολύ πάντως, δεν ξέρω. Και Εγώ, εμένα μ' αρέσαν. Πάνε... Αλλά Λύ... σου λέω ότι δεν είχε τον τεχνικό τομέα που μπορείς να πεις ας πούμε ότι ρίχνεις αγώνια στην κονσόλα. Ήτανε αρτιστικά, το, έκρυβε τις αδυναμίες στις τεχνικές, τέλεια. Οπότε χρειάζεται, ναι. πιστεύω, στο PS5 χρειάζεται ένα beef up. Καλά χρειάζεται, εντάξει, ένα φρεσκάρισμα, με έναν καλοδεχούμενο. Νομίζω αν το έπαιρνε η Blue Point και έκανε το remake όπω έκανε στο Demon Souls, ήταν το ίδιο. Όχι για remake, λέμε remaster το. Εντάξει, remake είναι πολύ καινούργιο το παιχνίδι. Mm. Για να γίνει. Η remaster όμω με μια αναβάθμιση τη ανάλυση και. και του FPS. FPS, αυτά είναι μια χαρά, α πούμε. Στο PS4 βαρούσε 15 δεκαπεντάρια. Εγώ FPS. το είχα παίξει. Δεν με δυσκόλεψε το. Σε μένα είχε 60 θα πει ο στρατό. Δεν είχε 60, αλλά δεν με δυσκόλεψε επειδή ήταν και στα 30. Αν και τον Souls εγώ στα 30 το βάζω. Mm -hmm. Το τιμώ να βλέπω την ποιότητα τη εικόνα πιο υψηλή. Από αυτού είσαι. Ναι, εγώ είμαι πιο πολύ του Κουάλτη. Εντάξει, εμεί είμαστε εικόνας. από του άλλου. Λοιπόν, μετά από 33 μήνε, το Switch έπεσε από την κορυφή των πωλήσεων στην Αμερική. Γιατί. Γιατί είχε διαθεσιμότητα μεγάλη το Σεπτέμβριο του 21 το PS5 και πήγε το PS5 στην κορυφή. Mm. Και Γιατί το όμορες. πήρε ο στράτος. Και, και η Nintendo ετοιμαζόταν λέει για την κυκλοφορία του OLED. Ε, παίζει ρόλο. Οπότε κρατήθηκε ο Εγώ οόσμο, πιστεύω να πάρει. αν είχε διαθεσιμότητα οι νέες κονσόλες το PS5 θα το είχε περάσει πιο μπροστά το Switch ισχύει αυτό που λες. Ναι, ναι μπορεί να ισχύει σε μεγάλο βαθμό. Δεν ξέρω βέβαια πόσοι από αυτούς τους ε, hardcore gamers έχουν, ε, δεν έχουν πάρει ακόμη PS5. Ε, δεν ξέρω, αλλά τα παίρναν τσίμα τσίμα πάντως όσο βρίσκαν. Αν είχε, ξέρω εγώ, μια γερή δόση κοσολών από την αρχή... Σίγουρα στον τεμπούτο του θα ήταν στο πάντως... που θα πήγαινε στον ε, εγώ ότι είναι λάθος να συγκρίνουμε πωλήσει Switch με πωλήσει ε, Xbox και PlayStation. Αλλά ναι, αυτό. Γιατί είναι... κάτι, κάτι θέλουν να γράψουν. Και... Αυτό ναι, έχει δίκιο. Ε, Καταρχήν δει. είναι τελείω διαφορετικό Target Group και ναι, ε, ναι. δεν είναι ακριβώς η ίδια γενιά. Το Switch έρχεται εμβόλυμα σε μια ενδιάμεση Καταρχή... γενιά. Και είναι και υβριδικό. Δεν είναι και. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αυτό το, βάζω, Ή, αυτό το βάζω τελευταίο. είναι υβριδικό, παιδιά, σε λίγο δεν θα έχει νόημα καν να συγκρίνουμε πωλήσει PS5 και Xbox. Γιατί ο άλλο που. Ο Ανδρέας Καλή ώρα θα φτιάξει ένα PC, δεν θα πάρει Xbox. Θα βάλει Game Pass όμω. Ε, μετά θα συγκρίνει αυτό... το Game Pass με, το... με πωλήσει του PlayStation. Όχι, όχι. Game Pass. Ναι, πάντω η Microsoft αυτό λέει: Ότι δεν με νοιάζει να πάρετε την κονσόλα. Ε, Συνδρομή θέλουμε αυτό να κάνουμε. Ότι σημαίνει ότι θα πρέπει να συγκρίνουμε τι συνδρομέ Game Pass με τι πωλήσει του PlayStation 5. Αυτή είναι η σωστή σύγκριση. Να μην συγκρίνουμε. Ε, ναι, αλλά το Game Pass μπαίνει και στο PC. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να συγκρίνει. Ναι, δεν έχει καμία σύγκριση νόημα. Μου ούτω ή άλλω δεν έχει. Τώρα δεν ξέρω εγώ τι θα αποκομίσω. Α πούμε, άμα είναι στο νούμερο 1 η ή στο 2, ξέρει τώρα. Ε, τίποτα. Και στην κυφορά Αυτό. Λόγω. Λόγω. αυτό. Ε. Σε δουλειά να βρισκόμαστε. απλά παίρνει μια φήμες. ιδέα για την επόμενη γενιά. Μόνο αυτό. Ναι. Ναι, mm -hmm. φήμες ότι θα έρθει ένα νέο Splinter Cell από τη Ubisoft. Mm -hmm. Ίσως οι ανακοινώσει πραγματοποιηθούν μέσα στο 2022. Αυτό έγινε, το είδα μόνο σαν τίτλο. Γράφτηκε κάπου, υπήρξε κάτι από την επίσημη Ubisoft ώστε ε, να σκεφτεί ε, ο κόσμος Μια το VGC έγραψε αυτή την είδηση. Oh. Τώρα δεν ξέρω και γι' αυτό επίσης ακούγονται φήμες εδώ και χρόνια. Το Εγώ, καιρό, Εγώ καιρό απορώ γιατί δεν το ξαναπιάνει αυτό το franchise η Ubisoft. Ήταν πολύ πετυχημένο Εγώ θα ρωτήσω το πετυχημένο. άλλο. Άμα το ξαναπιάσει και το κάνει και αυτό ένα open goal να βάζει τα σημαδάκια στο χάρτη, πώς θα είναι ικανοποιημένοι έτσι. Θα το θέλαν δηλαδή να επιστρέψει το franchise, Υπάρχει περίπτωση λες, η Ubisoft να κάνει κάτι άλλο πέρα από αυτό. Όχι, γι' αυτό Forth. το λέω. Ναι. Να το περιμένουν έτσι όσοι περιμένουν ένα Splinter Cell. Ό,τι κάνει και στα υπόλοιπα παιχνίδια της. Εγώ δεν το είχα παίξει αυτό γενικά ούτε στο PlayStation 1. Mm -hmm. Το παιχνίδι. Στο PlayStation 2 ξεκίνησε νομίζω το Splinter Cell. Α, στο 2, το μπερδεύω με το iPhone Filter το άλλο. Α, ναι. Σωστός. Το με αυτό. Σωστός, σωστός. Λοιπόν... Αναβολή για τις next gen εκδόσεις του Cyberpunk και του Witcher 3 για το 2022. Cyberpunk και αναβολή είναι ίδιες πλέον οι έννοιες των λέξεων. <laughs> Δεν είναι. Δηλαδή, Cyberpunk είναι ένα πακέτο. Όταν μια εταιρεία θα ανακοινώνει αναβολή, θα λέμε έπαθε Cyberpunk. Ανέκδοτο Εκείς έγινε πάει. αυτό το παιχνίδι πλέον. Το πρώτο... Άρα, κάποιοι το παίξαν και το ευχαριστήθηκαν. Ναι. Κάποιοι Άξ. το απείλαυσαν. Χωρί να το έχουν κιόλα. Χωρί να το έχουν. Κάποιοι το παίξανε με τα προβλήματα, αλλά πάλι το ευχαριστήθηκαν. Δηλαδή, όσα παιδιά το τελειώσαν το παιχνίδι, λένε ότι πρόκειται για ένα καλό παιχνίδι. Ίσως όχι αυτό που τόσο πολύ μας είχαν χα... χαϊπάρει, αλλά πέρασαν πολύ καλά. Ναι, αν το έπαιζε από την χωρί το χάιπ στο μυαλό σου, είναι πολύ mm. πιθανό να σου αρέσει. Στράτο, ναι. εσύ το έχει πάρει αυτό. Όχι, δεν δε μ' αρέσει. μ' το, το concept καταρχήν mm -hmm. Cyberpunk, εμένα. Mm -hmm. Πρώτο τρίμηνο του 22 λέει θα έρθει το upgrade στο Cyberpunk, δεύτερο τρίμηνο το Witcher 3. τω μεταξύ το στο Witcher 3 λέγανε θα έρχονταν και σύντομα σχετικά, τώρα δεν ξέρω τι... Αργήσαμε αρκετά. Το λοιπόν, Witcher 3 βέβαια δεν θα έχει αλλαγή στο σύστημα μάχη. οπότε δεν ξέρω όχι. πάλι. Όχι, θα είναι μια οπτική αναβάθμιση. αναβάθμιση και στα frames. Ωραία. Φαντάζομαι. Λοιπόν, επιβεβαιώθηκαν οι φήμες, στο God of War έρχεται και επίσημα στις... Ε... Πώς του μιλούν, μείνω... να δω... 10... Κάτι Ιανουαρίου. 14 το... Ιανουαρίου. Πώς και δεν το εγώ το έ... Α, 14 Ιανουαρίου του 2022, mm -hmm. Βγαίνει στο PC το God of War. Μάλιστα. God έχει, of War θα μπορούμε ε, να παίζουμε και με ποντίκι και πληκτρολόγιο. Δεν, ε, δεν θα υπάρχει κανένας περιορισμός στο ρυθμό ανανέωσης. Θα τρέχει σε native 4K. Και γενικά... Ε, το... Κάποιοι φίλοι του PC Master Race λένε ότι επιτέλους θα παιχτεί το παιχνίδι όπως το αξίζει. Νομίζω ότι τα... στα 60 frames έκανε και έβαλαν και ένα patch και στο PS5 και το έχουν πάει. Στο PS4 Pro δεν είχε δύο... Είχε δύο mods. Ένα δύο mods, δύο. το γνωστό quality και 30 ή performance με 60. Να πραγματικά, γιατί στο performance το είχα παίξει. Οπότε το άλλο θα που μπορούμε. διάβασα σήμερα εγώ είναι ότι θα μπορούμε και όσοι έχουμε Xbox Series X να παίξουμε το God of War στη κονσόλα μας μέσα από τη συνδρομητική υπηρεσία της Nvidia η οποία ξεμπλόκαρε τον Microsoft Edge και από εκεί πέρα θα μπορούμε να παίξουμε streaming το God of War στο Xbox. Πολύ δεν ξέρω. Καλή φάση, θα έχουμε μπλέξει τα μπούτια. Πάντω θα έρθει και αυτό μετά από Τρεις ή μισή χρόνια περίπου στο PC. Mm -hmm. Διαχωριστικές Όλα γραμμές μεταξύ των... Έρχονται, αλλά όχι σε σημείο... Ναι, 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 έρχονται όχι σε σημείο ναι, 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 μέχρι... Να κάνει... Μην περιμένεις να σου βγει νέο Άς παιχνίδι ταυτόχρονα με το PC. Άσε τα μην περιμένεις. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Ναι, 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 στο λέω. Ναι, ναι. 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 Όταν θα μάθουν τα στούντιο της Sony να κάνουν Τώρα τα port στο PC πιο γρήγορα, θα σου πω εγώ αν θα και αν πουλάνε τα τεχνίδια. το port φταίει δεν θέλει να κάνει ζημιά στι πωλήσει του παιχνιδιού στο ps ναι, 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 ναι. Θα κάνει Ά... τον κύκλο το παιχνίδι εκεί καλά, και καλά. μετά θα βγάζουν και το πόθο. Αυτό είναι ο κρυφός πόθος. Άσε το τι θα γίνει στο μέλλον. Ε, αυτό είναι που θα γίνει, σου λέω ξεκάθα. ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα έλεγε Άσε... το παιχνίδι τη Νότια. Καλά, το λάστο βασκάτσα θα το βγάλουν ποτέ. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα κιόλα. Αποκλείεται. Το God of War είναι η τέλεια διαφήμιση τώρα να βγει στο πλήσιο. Βρεάσε τώρα δικαιολογίε θα βρούμε... Δικαιολογίε θα βρει όσε θέλει. Τώρα δη... ε, τώρα εβέβαια, για να θα πουλήσει το δύο το Αυτό είναι όντω πολύ πέρυσι, καλό. Μάρκετ. Πέρυσι δεν έλεγε αυτό όμω. Έλεγα Λάστοφα δεν περιμένω να βγει στο PC. Έλεγε Νότι και Σάτα Μόνικα δεν δε, υπάρχει τώρα... Είπε. Έχει 10 χρόνια το πρώτο Λάστοφα και δεν το βγάζουν. Βράει από εκεί. Το 2 α πούμε, ου αφιβάλλω θα το δουν και ποτέ, ίσω ε, σε κάθε πέντε από την χρόνια. Κοπριά μου, τα γυρίζει πέρσι, Έλληνε και Δεν θα γυρίζω, έτσι, έτσι, γυρίζω έτσι, τίποτα. Ναι, ναι, γυρίζω Εγώ πάντω δεν θεωρώ ότι επηρεάζει σε κάτι αν βγει, ξέρω εγώ, μετά από 2-3 χρόνια το παιχνίδι και στο πιάτο. Ε, καλά, τι θα έλεγε, όταν ήταν αναμενόμενο. Σε ποιο το κακό, Ελ, θα yeah. περιμένω άλλο και θα πει, εγώ δεν νομίζω κάποιο θα πει, Α, δεν θα πάρω το παιχνίδι. Ναι. Θα περιμένω τρία χρόνια να το παίξω στο PC. Καλά, καλά. Ποιο για να έχει τα το πει αυτό. Βρέ, καλά. Θα τα πούμε του χρόνου. Θα τα συζητάμε τέτοιο καιρό. Άρα εσύ τι λες, τι πιστεύεις σε αυτό το θέμα που έρχονται και τα Εγώ πιστεύω ότι είναι ακόμα, παιδιά, είμαστε στην αρχή της νέας μόδας. Αυτό που λες, εγώ είμαι πιο κοντά σε αυτό που λες εσύ. Mm -hmm. Και ότι τώρα είναι η αρχή, τα πρώτα δείγματα που βλέπουμε, ότι αρχίζουν να σβήνουν οι γραμμές, οι διαχωριστικές ανάμεσα πλατφόρμας. Δεν σβήνει μωρέ, γραμ. δεν θα χάσει τη ταυτότητά τη τώρα μια εταιρεία που θα βγει ένα παιχνίδι μετά από κάποια χρόνια και στο PC. Αυτό θα γινόταν αν βγαίνει το God of War το Ragnarok ταυτόχρονα και στο PC τότε να πω ε, αφού βγαίνει και στο PC χάνεται κάπως η αποκλειστικότητα. Γιατί χάνεται. Εντάξει, αποκλειστικότητα ναι, χάνεται αλλά, γιατί δεν έχουν και πωλήσεις στο PC. Μακάρι να γλυκάθουν από εκεί και πέρα το κέρδος κοιτάει κάθε εταιρεία. Γιατί το... να σου πω κάτι, άμα βγει το νέο God of War ταυτόχρονα και στο PlayStation και στο PC, ποιο σου λέει ότι ο άλλο είναι διατεθειμένο να δώσει ένα μισήλιάρκο για να το παίξει στο PC. Καλά, δεν λέω αυτό, αλλά θα πούνε όμω πολύ. Ε, χάνεται η αποκλειστικότητα που βγαίνει ταυτόχρονα εγώ, και. Να σου πω εγώ το άλλο. Δεν το έχουμε πει ακόμα, εκείνο θα περιμένουν για να το πούνε. Άμα γίνει day one, θα το πούνε με πολύ έντονο τρόπο. Τώρα... Α, γιατί μέχρι τώρα δεν υπήρχε το day one, τώρα το βάζουμε mm -hmm. μέσα ω κριτήριο. Ε, ναι, άλλο να βγαίνει μετά από τρία χρόνια, άλλο να το βγάζουν Α, και μαζί. Εντάξει, εντάξει, να το Κοιτάξτε, εγώ θα, τη... θα σα πω το άλλο. Επειδή όλα, λέω, είναι αλλά... χρήματα, επειδή όλα είναι χρήματα, η εταιρεία θα πει ε, αν βγάλουμε το God of War μόνο στο PlayStation ε, 5, θα έχει 10 εκατομμύρια πωλήσει. Εάν το βγάλουμε και στο PC, θα έχουμε 30 εκατομμύρια πωλήσει. Τι κάνουμε. Εάν το, το, βγάλουμε με χρονοκαθυστέρηση, ο... ναι, αν το βγάλουμε με χρονοκαθυστέρηση, μπορεί να έχουμε λιγότερες πωλήσει στο PC. Ε, λιγότερες. Εγώ νομίζω όποιος έχει σκοπό να το πάρει στην κονσόλα, θα το πάρει στην κονσόλα. Ακριβώς. Άρα μπορεί να μην επηρεαστεί καθόλου. Να πούμε ότι ω τον Αύγουστο έχει πουλήσει 19,5 εκατομμύρια το God of War. Ωραία, πολύ καλό. Πολύ δημή. καλό νούμερο. Για αποκλειστικό ε, τη Sony που συνήθω είχαμε και παράπονα, επίσημα παράπονα από τη Sony για αυτό το θέμα. Ε, είχαμε παράπονα για παιχνίδια όμω που δεν ήταν και. Εντάξει. Ναι, το πούμε τώρα. Ναι, ρε, δεν μπορεί να Και πολλά πήρε Βλέπουμε για αυτό που το ήταν κοινό της... Βλέπουν και το κοινό τη Nintendo που στηρίζει όλα τα αποκλειστικά σου λέει γιατί όχι και εμεί. Αυτό, αυτό θέλαμε, αυτό είναι το, το ιδανικό για μας. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Με πληροφορούν, υπά... το, με, πληροφορούν από το, με ότι το PC του Νίκου μάλλον κάηκε και προσπαθεί κάνει αγώνα να επιστρέψει από ένα λάπτοπ. <laughs> να ξέρετε. Ε, καλά είπα δεν, το έκανε, δεν το έκανε βίδες και αυτό στην περασμένη δεν, θα πρόλαβε. Δεν θα πρόλαβε. Είπε... Λοιπόν... Όταν θα είναι έτοιμο θα μας κάνει τζα και θα, θα μπει στη συζήτηση. Θα μπει δυναμικά προ το τέλο για την πρότασή του. Ναι. Η να μα πει για τα τη Nintendo. Η mm -hmm. Microsoft βγήκαν τα αποτελέσματα για το οικονομικό έτο που ολοκληρώθηκε στι 30 Ιουνίου του 2021 και η αύξηση των συνδρομητών στο Game Pass δεν έπιασε το στόχο που είχε θέσει. Αυξήθηκε δηλαδή μένει οι συνδρομητέ κατά 37,48% αλλά αυτοί περιμέναν ένα 10% παραπάνω αύξηση. Ενώ πέρσι ας πούμε... Αυτοί γλυκαθήκανε με τα ποσοστά γλυκαθήκανε με ναι, τα περσινά ποσοστά της πανδημίας. Γι αυτό. Ναι, γιατί ναι, πέρσι ας πούμε η πρόβλεψη ήταν 71% και έφτασε στο 85,7%. εντάξει, μέσα στο lockdown λογικό είναι. Ναι, εντάξει, και το 37 όμω είναι τεράστια αύξηση και πάλι. Δηλαδή, μήπω είχαν βάλει πολύ υψηλού στόχου. Ε, κοίταξε, δεν... είναι μια νέα υπηρεσία. Θα έπρεπε να έχει αυτή τη δυναμική. Τάκ, δεν είναι και τόσο Με ναι, μια ακόμα, κονσόλα, νέα. Με μια ναι, Δεν έχει τρία χρόνια. Κοίταξε, μιλάμε για τέτοια αύξηση χωρίς να έχει φέρει δικά τη παιχνίδια η Microsoft. Ε. Ναι, η, ε, η Microsoft φέρει, όμως... πρέπει να βελτιώσει δύο πράγματα. Ε, άκου τι λέω και μετά θα μου απαντήσει. 37% αύξηση χωρί να έχει φέρει παιχνίδι δικά τη. Δεν είναι ε, μικρό. Σαν να μα λε, δηλαδή, φαντάσου να είχε το καινούριο χρέο. Ε, τα δηλαδή, αν έλεγαζε... ετοιμάζει. Εγώ, η άποψή μου είναι ότι πρέπει δύο τομεί να βελτιώσει. άμα θέλει να φτάσει τα νούμερα, τα πολύ ψηλά που θέλει να, πιά, να πιάσει. Πρώτον, πρέπει να στα α, α, α. Να έχει καλύτερη ροή γιατί τα αλφα-αλφα-αλφα α, α, α παιχνίδια με πολύ λίγες εξαιρέσει ή μπαίνουν σε 3 με 4 χρόνια ή καθόλου τώρα. Εγώ βλέπω παιχνίδια μόνο σχετικά σύντομα που μπαίνουν όταν δεν έχουν πάει καλά σε πολλή, σαν το Avengers ας πούμε. Τα βάζουν εκεί, μπας και πάρουν μια δεύτερη όθηση. Γιατί το Resident Evil 7 ένα χρόνο μετά μπήκε. Ε, τι ένα χρόνο μετά βρε. Το 17 βγήκε το 20 το βάλανε. Θα σου πω εγώ τώρα πότε το βάλανε. Αργούν πολύ τα third party. Το μόνο που μπήκε σχετικά σύντομα ήταν το Red Dead Redemption 2. Που είχε μπει έξι μήνες περίπου μετά την κυκλοφορία του παιχνιδιού. Αλλά έμεινε λίγο βέβαια. Πόσο είχε μείνει. Δυο μήνες μέσα το παιχνίδι. Mm -hmm. Και το δεύτερο είναι αυτό που... Το βασικό πρέπει τα, να στηρίξει η ίδια την υπηρεσία με δικά της παιχνίδια α, α, α. Αυτό, και αυτό το είδαμε, ρε, έρχεται. Το, 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 <συσχε> φορές. Κάθε φορά το ίδιο θα λέμε. Τα, ε, πρέπει ε, πρέπει, ε, αυτό, το δούμε μήνα, και αυτό το μήνα έρχεται το Edge of Empires. <συσχε> έρχεται τον επόμενο μήνα το Forza το ε, 5. από τώρα το ε, Νοέμβριο θα, Από τώρα, υπομονή λέγαμε να κάνουμε. Αλλά να δούμε βέβαια και τι φτιάχνουν κι όλα αυτά τα στούντου. Φτιάχνουν κι όλα αλφα-αλφα-αλφα παιχνίδια ή φτιάχνουν και... Όλα, α, 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 φτιάχνουν και ε, από όλα θα φτιάχνουν. Δεν είναι δυνατόν 23 στούντο να φτιάχνουν μόνο αλφα-αλφα-αλφα. Πρέπει α, α. Λίγο, α, α. Να λίγο να ισορροπήσει το θέμα της ποσότητας με την ποιότητα. Από τα 350 παιχνίδια που έχει μέσα ας πούμε η υπηρεσία, το 1 τρίτο βαριά ούτε είναι τα πολύ καλά. Αλλά για τα δικά σου κριτήρια είναι 5 παιχνίδια να αξίζουν. Δεν είναι 5, εντάξει. Ε, πάνω από 50, πάντω δεν πρέπει να είναι. 50, μια χαρά είναι. Ε, ναι, αλλά σε σχέση με τα 350 είναι μικρότερο. Είναι ρε φίλε, ναι. αλλά να τα παίζει με μια συνδρομή. Και τα 50 τα καλά θα αλλάξουν, θα έρθουν άλλα. Αφού Είπαμε, έχουν υψηλού στόχου. Αφού πήραμε Xbox, θα κάνουμε υπομονή. Τα παιχνίδια δεν γίνονται σε μια μέρα ούτε σε ένα χρόνο. Τα παιχνίδια γενικά είναι δύσκολο να βγουν. Ε, δεν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη να έχει παρατήσει μια ολόκληρη γενιά το Α, Α, Α να φυτρώσουν τα παιχνίδια. Ε, άρα δεν θα γκρινιάζει, θα κάνεις υπομονή, αυτό Οι λέμε. Οι προσδοκίε έτσι και αλλιώ πρέπει να είναι μετρημένες ναι. απλά πρέπει να βελτιώσει κάποια πράγματα για να φτάσουν Γιατί εγώ έχω ακούσει που θέλουν να φτάσουνε 80 εκατομμύρια συνδρομητέ. Βέβαια, εγώ βλέπω ότι ποντάρει στο PC, Πολ, να πουλήσει συνδρομέ στο PC. Γιατί ναι, βάζει... θα ποντάρει. Σε λίγο θα ποντάρει και στα ψυγεία. βάζει ναι. πολλά παιχνίδια στο Game Pass και γρήγορα κιόλα. Day One, τα οποία είναι κατεξοχήν για PC gamers, όπως ας πούμε το Football Manager το 22. Ναι. Λοιπόν, θα το δούμε. Θα δείξει. Πάνε... Πλησιάζει καιρό, καιρός, αρχίζουν να βγαίνουν παιχνίδια. Πάμε τώρα σε ένα νέο που μου έκανε μεγάλη εντύπωση και αυτό όταν το είδα. Λογοκρισία στο Resident Evil 4 VR. Για να, για να κάνω. Δηλαδή φτάσαμε τώρα στο σημείο. Αφαιρέθηκαν λέει κάποιοι διάλογοι από το παιχνίδι για να στέκονται καλύτερα στη σύγχρονη εποχή. Δηλαδή, ε, κάποια παραδείγματα μπορεί να μα πει. Ναι, όταν, το, όταν, φλέρταρε ο Λίον με τη Χάνιγκα, να πούμε, από τον Ασύρματο, mm -hmm. αυτά τα αφαιρέσανε. Μια άλλη σκηνή όπου ο Λούι περιγράφει το στήθο τη Άσλεϊ με τη λέξη Ballistics. Το αφαιρέσαν <laughs> κι αυτό. Δηλαδή. Αυτό το πολίτικα λικορέκ μα έχει καταντήσει λίγο αηδία μα. Τώρα, παιδιά, στο World of Warcraft έχουν αφαιρέσει αναφορέ σε πράσινο δέρμα που γινόντουσαν στο World of Ναι, μα το το προηγούμενο αυτό. Ναι. Δεν έχει γίνει όμω λίγο αηδία αυτό το πράγμα. Ε, ναι, ναι. Έχει γίνει πολύ ε, επιτιδευμένα, αποστηρωμένα. ε, ναι. Δηλαδή έλεγε τώρα ο άλλος μπαλίστηκ και κάτι τρέχει στα Δεν έλεγε και μάνα μου η χωρίστρα σου ας πούμε. Έτσι. Ναι, λίγο το... δεν ξέρω. Παιδιά. Και φοβάσαι να πεις και κάτι, γιατί θα σε θα αρπάξουν μετά και θα σε κάνουν... Εγώ βλέπω έχει αρχίσει και θα... γίνεται λίγο... Θα σε φορτώσουν μετά επίθετα. Mm. Θα σε φορτώσουν μετά ναι, ναι, αυτό επίθετα. Αυτό, αυτό. Λίγο υποκριτικό αυτό το πράγμα. Έχει αρχίσει hey. και γίνεται. μεταξύ εγώ στην αρχή νόμιζα, λέω, μάλλον κάποιοι διάλογοι που ήταν έτσι λίγο cringe, α πούμε, θα του βελτιώσουν, ε? Αλλά αυτοί, μπα, αυτοί κοιτάξανε τη λογοκρισία. Ναι. Να δούμε ναι. πώς θα παίζει και στο VR και αυτό το παιχνίδι. Τώρα δεν ξέρω. Θα θέλατε εσείς να το βλέπατε σε VR, να το δοκιμάζατε. Ε, να το δοκίμαζα, ναι, θα ήθελα. Γιατί είχα περάσει καλά με το Resident Evil 4. Γιατί όχι. Κοιτάξτε, ε, ο τύπος παιχνιδιών που ταιριάζει στα VR είναι τα χώρο. Οπότε ποιο ο λόγο να μην ήθελε να το δοκιμάσει κάποιο. Θα έχει κάποια διαφορά στα γραφικά στρατό ή θα Όχι, είναι ακριβώ το ίδιο. Στα γραφικά, εγώ είδα ότι θα είναι το ίδιο. Αυτό λίγο θα είναι κάπω. Λίγο ίσω την ανάλυση να αυξήσουν. Ε. Η προοπτική εικόνα πώ θα ειναι ακριβω το ιδιο στα γραφικα εγω ειδα θα είναι η ίδια ή θα είναι μέσα ε, από θα τα θα μάτια. Είναι σαν... προ... ε, μέσα από τα μάτια σου VR είναι. Χρήτη, ναι. Λοιπόν, τώρα έχουμε. έχουμε κάποιες ειδήσει για την Nintendo που βάλε ο Νίκος. Mm -hmm. θα, 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 το περιμένουμε, περιμένουμε να, δούμε να αν... επιστρέψει. Ναι, αναγκαστικά. Υπό, ήρθε επιτέλους το native 4K στο dashboard στο Xbox Series X. Εντάξει, και στη δεν Microsoft, είχε ώρες, native. Παιδιά. Όχι, δεν ήταν. Όχι, το δεν... Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν... επειδή έκανα το update, δεν είναι αμάγκη. Τουλάχιστον σε μια τηλεόραση 50, α πούμε, δεν είναι άμα και τη διαφορά. Σε μια τηλεόραση του Ανδρέα που είναι 75, έχει εσύ. Ναι. Ε, λογικά εσύ θα έβλεπε διαφορά. Δεν έχει, κοίταξε το. Α, όταν είχε το PlayStation το Pro, το 4, στο 5, α πούμε, βλέπει τη διαφορά στο μενού ότι είναι σε 4K. Ναι. Τώρα δεν, βέ, δεν φαίνεται μια παρόμοια διαφορά. Ναι, είμαι και λίγο αμπάλο σε αυτά. Δεν καταλαβαίνω εύκολα διαφορέ. K, και άλλες λειτουργίες προσθέθηκαν με το τελευταίο update. Μπήκε το Night Mode, το οποίο έρχεται και στο ΣΥΡΙΣΕΣ, mm -hmm. που μπορείς να ανεβάσεις ή να κατεβάσει τη φωτεινότητα, να ενεργοποιήσεις ή απενεργοποιήσεις το HDR και διάφορα άλλα. Και, μπορείς, προσέ, και προσθέθηκε και μια ενότητα γρήγορων ρυθμίσεων στο Xbox Wide, όπου μπορεί να ενεργοποιείς και να απενεργοποιείς κάποιες ρυθμίσεις προσβασιμότητες χωρίς να βγεις από το παιχνίδι. Α, ναι, εντάξει, διάφορες ευκολίες. Ναι. Το Night Mode ναι, το αυ... είδα λίγο χθε το βράδυ. Αυτό είναι αυτό, ναι, ναι, Τα πράγματα. Μόνο... Μέντε... Νόμιζα από την αρχή έπρεπε να τα έχει. Ναι, εντάξει, ξέρεις τι, πολλά πράγματα ρε σε στην αρχή και τα προσθέτω Εδώ θα μπορεί. μέχρι μια χρονιά πριν έρθει η επόμενη γενιά, η τωρινή πλέον, ε, έβαζαν αναβαθμίσει και νέε δυνατότητε στο ναι. PlayStation 4. Να εδώ σκέψω ότι α πούμε τώρα στο PlayStation 5 που είδαμε στο στράτο δεν έχουν την επιλογή να κάνει φακέλου με τα παιχνίδια σου. Που είναι κάτι το ε, οποίο φαντα. το είχε το 4 και ήταν και πολύ χρήσιμο. Θα τα φέρουν αυτά σιγά σιγά. Οι γίνονται σε όλη τη διάρκεια ζωή του. Το μέχρι το... και στα τελευταία τους. Ε, ναι. Εντάξει, το Night Mode το δοκίμασα, αλλά. Είχε μια πορτοκαλία απόχρωση και στο μενού και στο παιχνίδι μέσα. Εγώ περίμενα ότι στο παιχνίδι θα απενεργοποιείται. Μήπω Δεν είκε... ξέρω αν το ρυθμίζει τώρα αυτό. Μήπως απενεργοποιούσε το blue light για να συνηθίσει το μάτι λίγο πριν. Ναι, ε, είπε, ναι, ναι. Απενεργοποιεί και το blue light το night mode. Μάλιστα. Ε, πριν κοιμηθεί το βράδυ, για δυο τρει ώρες καλό είναι να μην βλέπεις μπλε φως για να συνηθίζει ο εγκέφαλος και να εκρίνει κάποιες ειδικέ χημικές ουσίες για να προετοιμάζει το σώμα για ύπνο. Ίσως γι' αυτό. Ναι, αυτό το κάνει και το κινητό αυτό. Ναι, μετά. αυτό το Μπράβο. λένε ότι επηρεάζει το blue light. Ναι. Μάλιστα. Και τέλος έχουμε επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας για το GTA Trilogy. 11 Νοεμβρίου θα βγει σε ψηφιακή μορφή στα Playstation, Xbox και Switch και PC 60 ευρώ θα είναι η τιμή του 7 Δεκεμβρίου θα ακολουθήσει η φυσική έκδοση Πάτε το... με 60 ευρώ παίρνεις πολλές ώρες gameplay yeah. και το San Andreas θα μπει 11 Νοεμβρίου και στο Game Pass ενώ το, το... San Andreas, το... το, το, το 3 θα μπει αγύριο. στο PS Now στις 7 Δεκεμβρίου όχι ο Όγκο, Αναστήθηκε. Με ακούτε, αλήθεια. Εγώ συνεχίζω να μην ακούω Δεν ακούμε, αλλά δεν βλέπω πουθενά να γράφεσαι. Το βλέπει εσύ. Ωραία. Σε ακούμε, αλλά ναι, δεν φαίνεται. Όχι, είναι κάτω-κάτω. Ακούω το Στράτο, ακούω τον Αντρέα, δεν ακούω τον πάνω και πάλι. Αυτή είναι η κατάστασή μου. Ωραία, θα Ωραία, σου επαναλαμβάνω εγώ ό,τι λέει ο Πάνο για να το ακούσω. Τα παίξει ένα τρίλογο στο τηλέφωνο. Νόμιζα όλο το τρίλογο και χάρηκα. Ναι. Κοίταξε, οπτικά, δεν υπό, μην κοροϊδευόμαστε, οπτικά έχουν βάλει τώρα, γυαλίσαν τα πολύγωνα και χέστη η φοράδα στα να το πω. Δε αυτή ε, ε, τι να πω τώρα, δηλαδή, γιατί βλέπω και κάποιοι... Για... Φορά. Βλέπω γενικά και κάτι έξαλλου χαρές, λες και θα δουν παιχνίδι όπως είναι το 5, ας πούμε. Ε, δεν είναι το, δεν υπάρχει οπτική, κάποια, οπτικά κάποια ιδιαίτερα αναβάθμιση. Το χειρισμό, λέει, προσαρμόσανε λίγο, δεν ξέρω τώρα εδώ τι έγινε. Πάντω πειδί κατηγορούμε, <coughs> θυμάμαι πολύ όταν βγήκε η συλλογή της Nintendo με τα τρία Mario που λέγανε 60 ευρώ τρία ROMs με βασδόσα και αυτό 60 ευρώ τρία προπολεμικά παιχνίδια στην ουσία. Έτσι ακριβώς. Δεν βλέπω εγώ Είναι... καμιά διαφορά. Θα δοθούν καλύτερα σε streaming υπηρεσίες Game Pass και PS Now αν θες να τα αναφέρουμε. Ε, τα στα... είπα βρε. Α, δεν ακούω γιατί προσπαθώ ταυτόχρονα να δω τι γίνεται με τον Νίκο. τα <laughs> ε. Ναι, ναι. Ωραία. Το Σαν Ανδρέα είπαμε στο Game Pass 11 Νοεμβρίου και στι 7 Δεκεμβρίου στο PS Now το 3. Ωραία. Δώστε το λόγο στον Νίκο να μα πει τα δικά του νέα. Ναι, να πει, μα πει ο Νίκο τη Nintendo. Ο οποίο δεν έχει ε, από τη Το πρόβλημα είναι ότι συνεχίζω να έχω πρόβλημα εγώ εγώ. με τον υπολογιστή. Μάλλον κακώ μπήκα και μίλησα ε, και σα χαλάω το κομμάτι. Ε, δεν έχω καν το φίλο με τι σημειώσει μου μπροστά. Τόσο ωραία. Θυμάμαι σίγουρα το καινούργιο παιχνίδι του Στάρτ. Star... Ωραία. μην αγώνεσαι. Θα το δει. Θα το δει. Ό... Ωραία. Και... Εδώ ναι. Θα θα να το δει. Έλα, τους θα λοιπόν, λοιπόν, έλα, έλα, μου περάσανε σκονάκι. Το Dying <laughs> Light <like laughs> μα το, το, είπαμε <laughs> στην αρχή. Ωραία. <laughs> το Dying Light ήταν ένα. Μου πέρασε σκονάκι εδώ, Αντρέα. Ευχαριστώ, παιδιά. Συγγνώμη για τη δυσκολία. Δεν ξέρω τι συμβαίνει σήμερα. ένα ήταν το Dying <το είπα> Light <laughs> Ναι, ναι, ματιαγόμενο το PC. Ε, ένα ήταν το Die Line το που είπαμε στην αρχή ότι έφαγε τον Band του από τη Γερμανία και επηρέασε όλη την Ευρώπη. Αλλά δεν ήταν το μόνο παιχνίδι που είχε προβλήματα. Το ένα είναι το Disco Elysium, το Final Cut στο Switch που είχε τα θεματάκια του και είπαν οι devs ότι δουλεύουν ώστε να έρθει το patch πολύ σύντομα. Ε, και λογικά εντάξει, θα παίξει γιατί. Νομίζω ο Λερό το έλεγε ότι εντάξει, το παιχνίδι το έχουν κάνει σε τέτοια μηχανή που πλέον παίζει και στην τοσχέρα σου. Δε, δεν χρειάζεται. Ε, οπότε ένα αυτό. Ε, ε, να διορθωθεί σύντομα. Το δεύτερο είναι με το Diablo 2 τα, τη φοβερή γκρίνια για το σερβερ όπου μόλις ήρθε το patch στο Switch και μάλιστα δύο επανωτά ήταν το 1.005 που ήταν να διορθώσει το πρόβλημα και καπάκι ήρθε και το 6. Ε, αυτά τώρα τη Δευτέρα Τρίτη. Ε, είχαμε τον ερχομό του Σόρα στο Smash Bros. Ε, για ποιον πήρε το pass ε, είναι διαθέσιμο εδώ και μερικές μέρες. Μπορείτε να κάνετε ένα update και να παίξετε με το Σόρα. Ε, τι άλλο είχα. Είχαμε Νίκο, μια... Νίκο, ναι, να πέ... κάνω μια παρένθεση. Ναι, ναι. Βεβαίως, ναι, γιατί να ναι, να ναι, να εγώ τα πήρα μονότερμα, τα δι... δι... σχολιάσετε μετά, ε, ε, μήπως δεν χαθώ. Είναι δυνατόν... <laughs> <laughs> ναι, <laughs> πες με. ναι, δεν είναι δυνατόν μετά από τόσες μέρες από την κυκλοφορία του, ναι. ε, ακόμα να έχει προβλήματα με τους σερβέρς, γιατί ακόμα έχει, ε, δυο τινά υπάρχουν. Εγώ μπήκα προχτές πάντως και έπαιξα. Ή η επιτυχια του ήταν ανέλπιστα. Mm -hmm. Εντάξει, υπάρχουν περιόδοι που ακόμα και πρωινά μπορεί να μην μπορείς να μπεις. Okay. Ε, Δύο τινά λοιπόν υπάρχουν. Ή η επιτυχία <σχελίσεις> του και οι πωλήσει και οι online χρήστε είναι τόσο πολλοί όπου δεν το περιμένανε και δεν ετοιμάστηκαν καταλήλως. Ή κάτι πολύ κακό. Κάτι κακό γίνεται στην Blizzard και κάτι δεν πάει καλά. Αντρέ, Αντρέα, εσύ τι από τα δύο πιστεύει. Πολύ φοβάμαι ότι κλείνω προ το δεύτερο. Κι εγώ. Δυστυχώ φοβάμαι ότι πάει προ το δεύτερο. Ναι. Και ασχέτω ποια είναι η αλήθεια. Κάτι δεν πάει καλά Είχε. τελευταία. Ασχέτω ποια είναι η αλήθεια ότι κάτι δεν πάει καλά στην Blizzard, δεν πάει καλά. Έχει θέματα, δικαστήρια που τρέχουν, ομάδε που στην ουσία έχουν μείνει μισέ. Ε, εντάξει, γίνεται ένα σκάφο. Έχει επικεφαλή που αποσύρονται, όπω η ναι. επικεφαλή του Overwatch 2. Ναι. Και αυτό επηρεάσε και τη συνολική βαθμολογία του παιχνιδιού. Γιατί τα προβλήματα είναι παντού, όχι μόνο στο Switch με ναι, ναι. σερβες. ναι. απλά το λέω ναι. στράτο γιατί. Ναι. Αν τα συνδέσει όλα αυτά. Απλά είχα την εντύπωση ότι την έκδοση πες... που τη θαυματουργεί την 1.005 που ήταν να πάρουμε ότι οι υπόλοιπε κονσόλε και PC τα είχαν πάρει και είχε μείνει το Switch. Εγώ έκανα update κάθε μέρα και περίμενα. Οπότε το πήραμε και καπάκι πήραμε και μία ακόμα. Ε, μπήκα, έπαιξα, οκ. Okay. Ε, Προφανώ τα προβλήματα είναι σε όλου. Είναι θέμα σερβερ. Και συνεχώ βλέπω κάνει updates όλο το παιχνίδι. Όλο βγαίνουν νέα πάντα. Αλήθεια. Βλέπω στο ε, PS5. Εμά ε, δεν είχε γι' αυτό. Ε, ναι, α πούμε, χθε. Τώρα που χθε δηλαδή. Ήταν Αυτά ήταν. Ναι, ναι. Το, τα ίδια. Τα πήραμε δύο παράλληλα πάνωτά. τότε αυτά, αυτά. Αυτά τα ε, δύο ναι, πάνω ναι, τα ήταν. Ε? Ναι, ναι. Γι' αυτό ας μπει ο κόσμος να, να δοκιμάσει, να δούμε να μην αν πούμε καν, ή όχι. Να μην αναφέρουμε καν για, για τον Diablo το οποίο περιμένουμε στα κινητά, έτσι. Το έχουν ξεχάσει τελείω. Εδώ και για το κόλο του με το Diablo 2 και με το Diablo 4. Προ το παρόν ξέχνα ναι. και τον Diablo 4. <laughs> 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 το Diablo <laughs> στα κινητά δεν έχουμε μάθει τίποτα. Άστο αυτό, άστο. Ξέχνα και τον Diablo 4 τώρα. Ε, πολύ φοβάμαι. <laughs> ναι. Ε... Για ποιο λόγο όμω η Blizzard δεν είναι ιστορικά... μια εταιρεία, υποτίθεται, που έχει κερδοφορία τόσα χρόνια, δηλαδή για ποιο λόγο είναι σε αυτή την κατάσταση, Κοίταξε να δει. Η έντες. κερδοφορία τη κυρίω ερχόταν από το World of Warcraft, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να πέφτει κατακόρυφα. Ε, συνδυαστικά ήρθαν και κάποιες καταγγελίες ε, όπως γνωρίζετε που είναι η τώρα στην αγγλική. Τα και αυτά, ναι. Ναι, τα ακούσατε και αυτά. Ε, τα τελευταία της παιχνίδια δεν πήγανε και τόσο καλά όσο περιμένανε. Οπότε σιγά σιγά. Στην ουσία όμω και όλο αυτό τους, τους άφησε χωρί κυκλοφορίες έτσι. Η δύναμη τη Blizzard. Δηλαδή στην ουσία του ναι, τους το η Diablo 2. για την πολύ μεγάλη καθυστέρηση κυκλοφοριών. Θυμάστε τον Diablo 3 πότε ανακοινώθηκε και πότε βγήκε. Έχει, δεκαετία. Δεν θυμάμαι. Όχι, να πω την αλήθεια. Ναι, άμα δείτε πότε ανακοινώθηκε. Και πάλι δεν είμαι... Μάλιστα. Δε, δεν ελπίζω για, για τα υπόλοιπα project. Δηλαδή το Diablo 2 βγήκε τώρα να καλύψει τρύπε ε, και το Diablo ε, 4. Δεν 4 βλέπω, πόσο. Ε, μην ελπίζεις. Ακόμα το σώμα. Immortal ε, το περιμένουμε. Ε, εγώ πιστεύω ότι αν δεν τους πετύχει το Diablo 4, η ε, Blizzard έτσι όπως την ξέρουμε δεν θα υπάρχει. Ναι, yeah, είναι σίγουρα κομβική κυκλοφορία για αυτού. Νίκο, με ακού τώρα? Λοιπόν, oh, αν δεν oh, έχουμε oh, και oh, άλλο... Oh, συνεχίστε oh, τώρα, Συνεχίστε. Oh, Βεβαίως, μου μιλούσε, συγγνώμη. Ναι, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Ωραία, ναι. Λοιπόν, παρακάτω ναι. είναι μια... Ε, φήμη τη χαρακτηρίζουν, αλλά οκ... Okay, ε, μιλάει ο Ζήπο, ο γνωστός Λίκερ, ο οποίο λέει ότι είχε πληροφορίες και παρακολούθησε την παραγωγή του Κίρμπι. Α, όχι ε, ο Αναπτήρας. Όχι. <laughs> <laughs> το έχω κάνει αυτό το λογοπαίγνιο σε επεισόδιο, σε τίτλο, αλλά όχι, όχι. Είναι ψευδόνυμο Λίκερ γνωστού, ο οποίο λέει παρακολουθούσε, έχει πληροφορίες για το Κίρμπι The Forgotten Land και μας είπε ότι έχει 5,5 γεμάτα χρόνια που δούλεψε το project. Οπότε είναι αισιόδοξο ότι θα είναι ένα καλό παιχνίδι. Από την άλλη, παρακολούθησε και τον Παγιονέτα 3, το οποίο ε, λέει και αυτό ότι είχε αυτά τα προβλήματα που όλοι μας καταλάβαμε στην παραγωγή ότι είχε. Ε, οπότε εκεί ελπίζει ότι θα πάνε καλά. Αλλά εντάξει, πιστεύω, πιστεύω ότι ε, θα πάνε καλά. Απλά, ναι, είχε τα προβλήματα, είχε την καθυστέρηση, ότι καταλάβαμε. Για το κύριο πάντω είναι πιο αισιόδοξο. Ε, και εύχομαι και Σχετικά εγώ και τα δύο. Με το Bayonetta δηλαδή 3 έχω έχουμε... μια <συμπλή> επιβολία για το, για το πόσο μπορεί να πετύχει η συνταγή του Bayonetta στην εποχή πολιτικά λικορέκτ που είμαστε. Γιατί ξέρετε τι θα πει η Bayonetta. Ναι. <συμπλή> 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 Νομίζω τι ότι πει. την σημαζέψαμε. <laughs> λίγο λίγο κιλοτάκι, πώς έλεγες στο Ρόδα τσάντα και κοπάνι. Α, νόμιζα θα έλεγε τι θα πει <laughs> το <και> όνομα, <laughs> ότι έχει κάποια σημασία. <laughs> ο, 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 πάνος το, ο Πάνος το πιάσε. <laughs> Εντάξει και το άλλο που βγαίνει ένα πουδα με παρόμοιο το projective και εκεί η πρωταγωνίστρια mm. είναι παρόμοια κάπως. Mm. Εγώ την είδα λίγο πάντως πιο μαζεμένη την ε, μπαγιονέτα τώρα. Άμε. Νομίζω ότι το λάβαν υπόψη, Αντρέα. Ε, ε αυτό σας αυτό λέω. Και άρεσε. Ε, σίγουρα το επηρέασε. Α, εγώ, το το εγώ δίστετο, να το αντίθετο ότι θα είναι ε, κλασική μπαγιονέτα είναι πιο... και ότι ίσως κρυθεί πιο αυστερά. Πιο, πιο, ξεπεταγμένο. Λοιπόν, θα δούμε. Πιο ξεπεταγμένη μπαγιονέτα. Ωραία. Ε, να πω και Άλλο ένα ολοκληρώσα κακό νέο. Ολοκληρώσαμε πριν... τα νέα. Ολοκληρώσαμε τα πράγματα ακόμα. Με την παγιόνετα, ναι. Ε, τρία πραγματάκια. Ένα είναι η καθυστέρηση του Nintendo Advance Wars, το οποίο ήταν για το Δεκέμβρη, ήταν η κυκλοφορία της Nintendo για το Δεκέμβρη και δεν έχουμε τώρα κυκλοφορία. Ε, μόνο το Brain Academy νομίζω μένει για το Δεκέμβρη. Πάει και αυτό για καθυστέρηση. Και είναι και λίγο λογικό γιατί δεν μάθαμε και τίποτα για το παιχνίδι. Προφανώ ρίξανε τους πόρους του πόρου του αλλού, όπω του Dread. Αλλά θα μας ανταμείψει ο δημιουργό του Stardew Valley, ο οποίο έχει φτιάξει ένα παιχνίδι τύπου Animal Crossing, είχε ε, χρόνια τώρα. Ε, και τώρα το κάνει ως Haunted Chocolaterie, όπου έχει ένα παρόμοιο κόνσεπτ. Μαζεύει υλικά φτιάχνει σοκολάτα, το είδα αυτό, αλλά έχει και ένα Νίκο, Το είδα αυτό σήμερα το τρέιλερ. Ωραίο δεν ήταν, με στα χιόνια. Πολύ ε, ενδιαφέρον. Δεν τα πολύ, πολύ ενδιαφέρον. πολύ ενδιαφέρον, Θα έχει τα ίδια Μα, στοιχεία. Ε, εμένα ξέρεις μου έκανε φοβερή εντύπωση. Μέσα σε, ένα μπαρ, μέσα σε ένα μπαρ, που περνούσαν τα αυτοκίνητα γύρω γύρω από το μπαρ και φωτίζαν από τις περισίδες τα φώτα του αυτοκινήτου. Πόσο ρεαλιστικό ναι. ήταν ο ήχος με το ναι. γραφικό αυτό, παρότι ήταν pixelate. Και θα είναι σπούκι, έτσι, θα είναι τρομακτικούλι. Yeah, θα έχει φαντασματάκια, τέτοια πράγματα, στίχιο να yeah, λέει. φαίνεται αυτό. Σοκολάτα θα φτιάχνει, δεν ξέρω. Και άλλο ένα τώρα στα κοντά που έρχεται είναι το The Suicide. Μαζεύεις υλικά σκοτώνοντας κέρατα. Ναι, ναι, ναι. Όλα αυτά τα κράτησε από το αρχικό. <coughs> και ένα τώρα έτσι πάλι τρομακτικό για αυτό το μήνα είναι που είναι και ε, το Halloween είναι το The Suicide of Rachel Forest ε, που έρχεται από την Didalic. Γι' αυτό το κάνω αναφορά γιατί είναι γνωστό στούντιο με adventure, ε, φαίνεται καλό, θα το δούμε μέσα στο μήνα. Αυτά νομίζω. Good. Good. Ωραία. Αφού μας είπε και ο Νίκο με ίσως κάποιες δυσκολίες τα νέα της Nintendo, ε, να πάμε στην επόμενη ενότητα στράτο. Τι θα, Πάμε, ναι, να πάμε. Ναι, ναι. Τι θα πούμε. Πάμε, πάμε. πάμε λίγο, έχετε από Now Playing τίποτα. Εγώ να ξεκίνησα... Ναι, 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 ναι ας πούμε. Α, οκ. Okay. Πάμε θέλετε... για πρώτα. Πάμε στι ταινίες, πρώτα. ναι. Πες εσύ, εσύ Ανδρέα να... που μας κρατάς πάλι σε... Εννοείται π... να σας κρατάω σε αγωνία. Ναι, κάτσε πριν πει όμως ο Ανδρέας πρέπει να του κάνω μια εισαγωγή λίγο γιατί μιας και έχει αναλάβει και το κουλτουριάρικη ταινία Πάλι κουλτουριάρικη πούμε... σας έχω. Ε, κυρίες και κύριοι καλησπέρα να περάσουμε γρήγορα γρήγορα στην κουλτουριάρικη ταινία τη εκπομπή. Ωραία. Λοιπόν... Καλά τον έκανε. <laughs> Καλά τον έκανε. <laughs> λοιπόν, η πρότασή μου σήμερα είναι μια πρόταση από το 2008 μια ιαπωνική ταινία με την ονομασία Departures. Που σημαίνει αναχωρήσει. Λοιπόν, mm. ο πρωταγωνιστής μας, μαζί με την κοπέλα του, που κατοικούν στο Τόκιο, τους, πνίγει, τους, πνίγουν τα χρέη και αναγκάζονται να πάνε να γυρίσουν στο πατρικό τους, οι γονεί του δεν ζουν, στο πατρικό τους σε ένα φτωχό χωριό της Ιαπωνίας και να ψάξουν εκεί πέρα τη τύχη τους. Ανοίγοντα ένα μαγαζάκι γυναίκα ή ψάχνοντα μια δουλειά ο άντρα. Ο άντρα βρίσκει μια αγγελία για δουλειά με την ονομασία Departures. Αναχωρήσει. Οπότε θεωρεί κάποια, κάποιο τουριστικό γραφείο κτλ. και πάει εκεί πέρα να πιάσει δουλειά. Τελικά ήταν αναχωρήσει, αλλά όχι για τη γη. Ήταν για τον άλλον κόσμο. Με λίγα λόγια, ήταν αγγελία δουλειά με θαμίνα τζίδικου. Τέλειο. <κυρίζει> Ο άντρα ντρέπεται δηλαδή. να το πει. Μπαμπούλα ΑΕ, ναι. Ο άντρα ντρέπεται να το πει στη γυναίκα και το κρύβει για ένα διάστημα όσο μπορεί να το κρύψει και το κρύβει και από τους συγχωριανούς του οι οποίοι τον γνωρίζαν από μικρό παιδί εν πάση περιπτώσει και ψηλοτρεπότανε. Αυτό όμως που ε, κάνει πιο ενδιαφέρουσα την ταινία εκτός από το ελαφρύ κομικό στοιχείο που έχει παίζοντας με αυτό το θέμα του, ε, της δουλειά αυτής που πιάνει ε, είναι ο σεβασμός που έχουν οι Ιάπωνες ιδιαίτερα προς τον νεκρό η ερωτελεστία προετοιμασίας του νεκρού, ε, και, φυσικά, το δένει και με, την, ε, και με το θάνατο του πατέρα του πρωταγωνιστή, με τον οποίο δεν μιλιόντουσαν, και το πώς ο θάνατος ηρεμεί ε, το μυαλό σε έναν άνθρωπο μέσα, πώς ε, καταλαγιάζει ένας άνθρωπος όταν φεύγει από τον κόσμο, πώς συγκινείται, πώς του έρχονται μνήμες τις οποίες τις είχε παρεξηγημένες. Εν πάση περιπτώσει είναι μια πολύ όμορφη ταινία η οποία σου περνάει όμορφα μηνύματα με ελαφρύ τρόπο. Μην σας τρομάζει η θεματολογία και το ότι είναι ιαπωνέζικη και, και ότι είναι ψιλοκουλτουριάρικοι ας το πούμε. Ε, τα περνάει πάρα πολύ όμορφα, δεν περίμενα να μου αρέσει αλλά με κράτησε πάρα πολύ έντονα η ταινία. Μην πιστεύετε ότι είμαι κανείς που θα δω... Ε, ασπρόμαυρες okay, ταινίες. Όχι, δεν το βλέπεις και Τζάσις Λίγκ, το ξέρεις. Μπράβο, <laughs> ακριβώς, ναι. <laughs> Αλλά πιστέψτε με, ε, βασικά, προτιμώ να βλέπω οι ιαπωνικές ταινίες κορεάτικες και γενικώ από άλλες υπήρους, γιατί και η καθημερινότητα που δείχνει, εμένα μου λέει κάτι, όταν βλέπω καθημερινότητα στην Αμερική, τι βαριέμαι. Τι ξέρουμε, την έχουμε χιλιοδία ε, από ναι. Ωραία. Η καθημερινότητα σε αυτές τις χώρες, είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Καταλαβαίνει ε, πώ ε, λειτουργεί η κοινωνία του. Βλέπει κάτι άλλο, είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχει φοβε... πολύ όμορφη μουσική, γιατί τυχάνει ο πρωταγωνιστής να ήταν ε, ε, οργανοπαίχτη τσέλου. Από εκεί απολύθηκε από το Τόκιο από μια ορχήστρα. Οπότε έχει και καλή μουσική το έργο. Το προτείνω να το δείτε. Departure Πού το, ε, το βρίσκεται, Στο φίο, λογικά. Το Θείο λογικά. Ναι. Μάλιστα. Στο σύνολο το, το... Ε, γράψε λίγο στο, στο κοινό μα έγγραφο τον τίτλο τη ταινία. Να το τσιμπήσει από και εκεί. Να το, να το έχω έτοιμο να το βάλω μετά στο άρθρο με τη ταινίε συνολικά. Ναι. Οκ. Okay. Στράτο, εσύ έχει και εσύ κανένα περίεργο. Εγώ είπα θα ντυθώ Αδρέα λέω σήμερα. Ναι, ε, καλά. Και Κουλτούρα θα λέω κι εγώ μια ταινία που πήρε και ο Όσκαρ ξενόγλωσης ταινίας, μάλιστα. Ο μικρός Κόλια... Ο μικρός Γιαννάκης έπρεπε να λέγεται. Το 1996. την ταινία αυτή μας είχαν πάει στο, στο σινεμά με το σχολείο και την είδαμε όταν πηγαίναμε πρώτη λυκείου. Ε, ο Μαντουλής δεν μας πήγαινε βέβαια να δούμε κάνα Bond, κάνα τέτοιο, μας πήγαινε σε κουλτουριάρικες ταινίες mm -hmm. και βέβαια δεν ήταν άσχημο τελικά, είχε και πολλές μέσα μου, μου έκανε εντύπωση εμένα. Η ταινία είναι τσέχικη καταρχήν και στην ταινία αυτή Υποτίθεται ότι στην ταραγμένα από τις αντικυβερνητικές εκδηλώσεις πρωτεύουσα της τότε Τσεχοσλοβακίας, ένας εργένης μουσικός αναλαμβάνει τη φροντίδα του παιδιού της Ρωσίδας φίλης του που έχει φύγει. Το παιδί είναι ο μικρός Κόλια, ο Λούκα είναι ο μουσικός, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν και καλά καθώς ο ένας μιλάει μόνο τσέχικα, ο ένας μιλάει μόνο ρώσικα. Αλλά καταφέρνουν τελικά να αναπτύξουν μια σχέση μεταξύ τους και εξελίσσεται και σε μια αγάπη ας πούμε μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών. Η ταινία πήρε και Όσκαρ όπως είπα το 1996. Ωραία, Ανδρέας πώς δεν την ξέρεις. Δεν δε. μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον το σενάριο γι' αυτό. Ω, oh, τι σούπερ! <laughs> Βέβαια! τη ταινία την πρότεινα και όλα πέρα από που την είχαμε δει ας πούμε στο σχολείο και αυτά. Για να καταλήξω να σας κάνω κλείνοντας και μια ερώτηση. Όχι, oh, φοβάμαι. Πώς θα λεγόταν λοιπόν η ταινία «Ο μικρός κόλια» αν ήταν ταινία ερωτικού κινηματογράφου. «Ο μεγάλο σκόλια». Όχι. <laughs> «Ο μικρός ξεκόλια». <laughs> ε, απλά με ένα <laughs> ξέ αλλάζει είδο στην ταινία. Ε, μα το είδο αμέσω. Λοιπόν, άκουτε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Μετά από κάθε τίτλο ταινία που θα λέμε, από του επόμενου τετροπόντικε, θα λέμε ποιο θα ήταν ο πιθανό τίτλος τίτλο τη ταινία σε ε, πορνό κινηματογράφο. Ε, δεν ταιριάζει σε όλε. Λοιπόν. Ε, θα, Εκεί είναι, να δω τη φαντασία. Για να δούμε, όντω είναι καλό κόνσεπτ αυτό. Εντάξει. Πρέπει να το κάνουμε. Συμφωνείτε, κύριε Ανδρέα. Ναι, ναι. Γιατί ο Στράτο συμφωνεί, είναι μέσα σε αυτά. Εννοείται. Και ο Νίκο φαντάζομαι θα συμφωνήσει. Οπότε πάμε στη δική μου πρόταση. Την οποία... Όποιο δεν απαντάει, Άνετα. συμφωνεί. Νίκο. Έτσι ακριβώ. <laughs> Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, η ταινία λέγεται The Mission, η αποστολή. Έρχεται από το 1286. Και έχει ένα φοβερό casting με Robert De Ντενίρο, Τζέρεμι Irons, Liam Neeson, Ray McAnally και Άιντα Κουίν. Ο μισθοφόρο δουλεύει πολύ. Dream team φωνών. Dream team. Η στάτη υπόθεση τώρα. ο μισθοφόρο δουλεύει Μεντόζα. Μετά τη δολοφονία του αδερφού του, ζητά εξηλαίωση και συνοδεύει τον Ιουσουίτη Ιεραπόστολο Γκάμπριελ σε μια αποστολή εκχριστιανισμού τη φυλή των Γκουαρανί. Στην τροπική ζούγκλα, όμω, καταφθάνει ο Καρδινάλιο για να αποφασίσει αν η περιοχή εμπίπτει στα συμφέροντα απικισμού των Πορτογάλων, που θέλουν του ηθαγενεί σκλάβου. Οι δύο άντρε βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα και σε μια δραματική μάχη για την ανεξαρτησία των ηθαγενών. Η ταινία είναι βαρβευμένη με χρυσό φίνικα στι κάνε, υποψήφια για 7 Όσκαρ και νικήτρια εκείνου τη καλύτερη φωτογραφία. Η επική ταινία του Ρόλαντ Τζόφρι, γνωστό από το Κραβιέ Σιωπή. Είναι βασισμένη σε αληθινά γεγονότα που συνέβησαν στη Λατινική Αμερική του 18ου αιώνα. Η μουσική φέρει την υπογραφή του επίση μεγάλου μαέστρου έφυγε πρόσφατα. Έφυγε Ένιου Μωρικόνε. Αν σα φαίνεται βαρύ σαν υπόθεση, η ταινία είναι ταινιάρα, όπω είπε και ο Ανδρέα. Και μπορείτε να τη δείτε εντελώ δωρεάν στο Netflix. Αυτή την περίοδο μέχρι και την oh. πρώτη εβδομάδα του Νοέμβρη. Πολύ ωραία. Κολοτούμπα. Ωραία, οπότε. Όσοι θέλετε να δείτε, Ρόμπερτ Τζανίρο, Τζέρεμι Άιρον, Λία Νίσον, Ερτφλικς, πηγαίνετε στην κατηγορία ταινίε, θα το Βάζει. δείτε ένα φιγουράρι στι πρώτε. Ωραία. Και πάμε, πάμε στο τελευταίο και, και καλύτερο. Στον δηλαδή. Νίκο. Νίκο. Α, ωραία. Α, ε, να δούμε. Πες μας την πρόταση Νίκο! Τώρα, κοίτα, ο ένας είπε για κόλια, τσεχία, ή ξεκόλια, διαλέχτε. Ο άλλο πάλι μα πήγε η Ιαπωνία. Την προηγούμενη φορά λέγαμε Πόντιου και Αργεντινή. Α, το Αντρέα πάει πιο. Ο Αντρέα λέω. Ο Πάνος πάει πιο Αμερική. νιώθω λίγο άβολα σε αυτό το κανάλι, πρέπει να πω. Δεν ξέρω, πολλή κουλτούρα παίζεται. Εγώ πήγα ε, σε ωραίο όμω, επικό, ε, σε, φα... σε επιστημονική φαντασία, το οποίο προσφάτω έκανε remake δεν μπορούσα να μην θυμηθώ και να και μην ναι, ναι. Είναι επίκαιρο, ναι, ναι. Ε, έκατσα την είδα σε δυο και όλα, γιατί είναι μεγάλη ταινία ε, και μου ε, γίνησε την επιθυμία να δω την παλιά. Δεν μου την έσβησε. Οπότε η ταινία της εβδομάδας που διαλέγω είναι το Dune. Μιλάω για το παλιό το Dune του Λίντς. Ε, ένα έπος ε, γυρισμένο όλο σε μια έρημο. Ε, ένα, μια ταινία που ενέπνευσε τον Τζορτσου Λούκα και όλη αυτή η αμόλοφοι που βλέπουμε του εμπνεύστηκε και έκανε τον πλανήτη που ήταν ο Skywalker που ήταν μέσα στην έρημο και αυτό. Είναι εμπνευσμένο από τον Τιούν. Τώρα μιλάει για ε, μελλοντικέ διαγαλαξίε. Το Τιούν εμπνεύστηκε και από τον Στάργορ γιατί το, το Star Wars είναι πιο παλιό. Ε, το όχι το Story, λέει ο. Και ε, Δεν ξέρουμε πώ είναι από το βιβλίο τότε. Είναι βιβλίο, είναι σειρά βιβλίων του Χέμπερτ. Από το βιβλίο μπορεί, ναι. Αλλά το, mm -hmm. το setting κινηματογραφικά το Dune ε, αντέγραψε το Star Wars. Θυμάμαι το ανάποδο, να σου πω την αλήθεια. Γιατί είναι το. Θα το ξαναδώ. Κοίταξε. Το πρώτο Star Wars βγήκε το 77 με την έρημο ναι. που λες. Το Σωστό. βιβλίο όμω πότε βγήκε. <laughs> το, βιβλίο... <laughs> το βιβλίο. Πολύ το βιβλίο είναι νωρίτερα. παλιό, εντάξει, οκ. Okay. Ε, άρα το Στάργο το αντέγραψε. Άσε μα, Μωρέ, και εσύ. <laughs> για κινηματογράφηση λέμε. Yeah. Για, αυτό το λέμε. <laughs> anyway, ε, όποιο και <laughs> να το πήρε από ποιον. βγήκε, το Dune. Το 77 βγήκε το Star Wars, το Dune το 84. Ε, άρα το Star Wars αντέγραψε το Dune. Μπορεί να υπήρχε και έκδοση νωρίτερα. <laughs> έχει κάνει okay. και άλλε εκτελέσει. <laughs> και σε σειρά έχει βγει. <laughs> anyway, είναι από τα βιβλία του Frank Hebert. Δεν ήταν επιτυχημένο. Είχε βγει και βίντεο παιχνίδι <laughs> Όχι, αλλά προσφάτω αυτό θα μπορούσα να το πω στα νέα. Υπάρχει παρατημένο παιχνίδι του Game Boy Advance εμπνευσμένο από το Dune που ζητάει τώρα χρηματοδότηση και θα συνεχίσει και θα το τελειώσει. Αυτό ήταν ένα νέο που δεν το είπα. Δεν ήξερα αν φορούσε κάποιον τον Game Boy Advance. Ε, τώρα αν έχει άλλο παιχνίδι δεν ξέρω. Στο PC ίσως, δεν ξέρω. Ε, είναι ένα franchise που προσπάθησε και δεν τα κατάφερε. Ε, και του Lynch είχε πολλά προβλήματα η ταινία, παρότι ήταν επική. Ε, πήγε να γίνει σειρά, μήνυ σειρά, ξέρω εγώ, έξι επεισόδια. Ε, πάλι εκεί η παραγωγή έπεσε πάρα πολύ οικονομικά. Τέλος πάντων, ε, είναι επιστημονικής φαντασίας, είναι στο μέλλον, ε, Μιλά για διαγαλαξιακές ε, αυτοκρατορίες, ε, πάλι στα ε, όπου χωρίζονται και σε διάφορες πλανήτες, παύλα, οικογένειες και βλέπουμε τον πρωταγωνιστή μας, τον Πόλ Ατρίδη, το γιο ε, του βασιλιά του οίκου των Ατρίδων, ο οποίο φεύγει για μια αποστολή στον πινα... στο πλανήτη Αράκη, ο οποίο είναι όλο ε, με στην έρημο και, κάτι, κατή... και εκείνα τα εμβληματικά γιγάντια σκουλίκια ε, στην άμμο που βγαίνουν. Και ο Πολ τέλο πάντων εκεί ανακαλύπτει. Ε, είναι αυτά σήμερα τον... σήμα κατά τεθέν του Ντιούν. Ναι, 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 ναι. ναι. Αυτά είναι αντεγραμμένα. Όποιο το πήρε μετά, αυτό είναι αντεγραμμένο από τον Ντιούν. <laughs> λοιπόν. Ε, και ο Πολ ε, ανακαλύπτει ότι τέλο πάντων έχει και κάποιε άλλε δυνάμει. Ε, μπλέκονται ένα story. Ε, τέλο πάντων έχει ένα story το οποίο είναι λίγο αργό. Έτσι, Είναι αργό και το βιβλίο είναι αργό. Ε, το λίγο πάλι Λέω, γιατί. Είναι χάθηκες... ένα story που είναι λίγο αργό. Ε, και το βιβλίο έτσι είναι αργό, έχει λεπτομέρειε, έχει περιγραφή. Ε, και η ταινία το ίδιο. Καταλήγει να είναι μια μεγάλη ταινία. Αλλά είναι όμορφη. Είναι πάρα πολύ ωραία η παλιά. Πάρα πολύ ωραία και η καινούρια. Η οποία και η καινούρια μου φάνηκε πιο ρέτρο από την παλιά. Δηλαδή θέλησε να κάνει λιγότερα εφέ. Πιο ρέτρο. Φάνηκε έτρο. πιο. Θέλησε να. Έβαλε λιγότερα εφέ. Αχα. Πούλησε λιγότερη τρέλα από το παλιό που ήταν του 80. Ε, με τα βία είδαμε τα σκουλίκια, α πούμε. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Που στο προηγούμενο, στο παλιό, το, το καβαλάει κιόλα ε, ο ναι, ναι, είχε μουσική, είχε, είχε και ο το καινούργιο και, είναι και είναι παλιό. Την απορία την έχω φυγώ, αλλά όχι. είναι αυτός που είχε το ψιλικατζίδικο εδώ στη γειτονιά μου. Ναι ρο ο Παυλάκης, ο Ατρίδης. <laughs> Άρε Σταύρο. <laughs> Γνωστός ο Παύλος. Είναι ο Ατρίδης. Ε, ναι. Αυτός. Ξέρω, δεν ξέρω, παιδιά από τη γειτονιά. Ή αυτός που γράφει ρεπορτάζ Πάκο ο Ατρίδης. Αυτό. <laughs> έχει πάει <laughs> τώρα ο άλλο και έχει γκουγκλάρει όλου του ατρίδε. <laughs> anyway. Ε, πολύ ωραία η παλιά ταινία. <laughs> πολύ ωραία και καινούργια η ταινία. Για τουλάχιστον μία από τι δύο και δείτε. Πε πάλι γιατί σε χάσαμε. <laughs> Για λέω τουλάχιστον μία από τι δύο. Για να δείτε. Okay. Μάλιστα. Λοιπόν, παίρνω εγώ το λόγο. <laughs> <laughs> σήμερα τα κάναμε λίγο μαντάρα. Δυστυχώ, παιδιά, είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Ο Νίκο έχει θέμα με το πισί του, θα πρέπει να το δούμε να το λύσουμε. Για όσου άκουσαν την εκπομπή μέχρι τέλου, μπράβο σα, είστε ήρωε. Ε, σύντομη σήμερα η εκπομπή λόγω των προβλημάτων. Δεν θα πει και να playing Να πούμε και να playing Και okay, απλά αυρικό. να πω σε αυτό το σημείο Άντε ότι δώσε. σε όλη τη διάρκεια τη εκπομπή ο Νίκο. Δεν με ακούει. Εντάξει, και δεν βρισκόμαστε και δεν. Με και μιλάμε μέσα στο chat. Είναι περίεργη η φάση. Τώρα σε ακούει. Μιλάμε μέσα στο chat, είναι λίγο περίεργη. Φάση. Α, τώρα πέρασε τώρα πια, είναι αργά. Με ακούτε, μάλλον με μεγάλη καθυστέρηση από την ε, πίρα. Με ακούει τώρα ο Νίκος Πάμε στο now. Ναο... Ναι. Με Πάμε στο now playing. Να σας πω εγώ στα γρήγορα για να σα δώσω μετά τον λόγο ότι α, παίζω το Batman το Arkham Asylum. Δεν τα είχα πιάσει ποτέ αυτά τα παιχνίδια. Ε, το προχωράω, το παιχνίδι παίζει πολύ καλά στο Xbox Series X και μου αρέσει γενικά σαν Batman παιχνίδι και η ιστορία όπως εξελίσσεται. Και σήμερα ασχολήθηκα το πρωί, παίξαμε με το Relax On και τον Ραφαήλ το Back for Blood, το οποίο όσοι παίξατε παλιότερα τα Let for Dead θα το λατρέψετε σαν παιχνίδι. Έχουν κάνει φοβερή δουλειά, τρέχει απίστευτα καλά, τουλάχιστον στο Series X που παίξαμε εμείς. Ο Ραφαήλ έπαιζε μέσω cloud, και δεν είχε καθόλου lag, έπαιζε πάρα πολύ καλά. Οπότε όσοι έχετε Game Pass και μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι, παίξτε το, βρείτε παρέα ή ελάτε να παίξουμε όλοι μαζί σαν παρέα. Όσοι έχετε PlayStation και περάσατε καλά με τα Left 4 Dead παλιότερα ενδεχομένως, πάρτε το παιχνίδι και παίξτε το, είναι πολύ καλό, αξίζει τα λεφτά του. Και ε... τερμάτισε επίση και το καλύτερο παιχνίδι τη χρονιά. Ναι, απλά το είπα στο live stream ότι τελείωσα ε... το Resident Evil 8. Ε, τα λέμε να είναι... καταγραφούν αυτά. Δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο παιχνίδι τη χρονιά. Θα φανεί. Είναι ασυζητητή. Είναι ασυζητητή. Ωραία. Πολύ καλό το Resident Evil 8. Όπω είπα, το review του στράτου με βρίσκει σχεδόν απόλυτα σύμφωνο. Στο review να πω επίση, εγώ είπα ότι όχι ότι είναι το καλύτερο από όλο, ότι μπαίνει στην πρώτη θέση μαζί με κάποια άλλα. Εντάξει, ότι είναι τότε, κάποια δηλαδή που τα βάζω στο μαζί Μαζί με το δηλαδή, Animal Crossing ας πούμε. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω ας πούμε. Τότε συμφωνώ απόλυτα με το review του Στράτου το οποίο μπορείτε να το βρείτε στο retropolis.gr στην κατηγορία reviews. Πάμε στον Ανδρέα να μα πει και μετά μοιράστε μόνοι σα τον λόγο. Εγώ, παιδιά, λόγω του ότι πρόσφατα, μόλι πριν από τρει-τέσσερι μέρε, ολοκλήρωσα στο Netflix τη σειρά Castlevania. Είχα δει την πρώτη σεζόν δεν είχα δει τις επόμενες τρεις. Ε, και πορώθηκα πάρα πολύ. Ε, έπιασα και άνοιξα το Να Xbox 360. Να σε ρωτήσω κάτι. Και, και, έπαιξα το Castlevania Symphony of the Night. Αυτό παίζω τώρα. Δεν το έχεις παίξει παλιά. Όχι. Πώς σου φάνηκε. Δεν είχα πλήσει μενα Φανταστικό 2D Metroidvania. Mm. Θεωρείς κρατιέται καλά ας πούμε. Κοίταξε, από τη στιγμή που βγαίνουν ακόμα και τώρα τέτοιου είδου παιχνίδια, pixel art παιχνίδια, ποιο ο λόγο να μην παίξει κάποιο κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Παίζεται άνετα. Εν τω μεταξύ, έχει μια ρύθμιση να παίξει με τα original γραφικά του PlayStation 1 και μια ρύθμιση ναι. να τα ενισχύσει κάπω. Δεν βλέπω ιδιαίτερη διαφορά. μην περιμένετε τρελές διαφορές. Να σου κάνω και μια ερώτηση, κρίση, μιας και είδες τη σειρά. Ναι. Ποια θεωρείς ότι ήταν η πιο ωραία γκόμενα, ας πούμε, από εκεί. Κρίσιμο ερώτημα. Η, η Βαμπύρισσα, η, η Λενόρ. Α, μπράβο. Τώρα σου, σου βάζω 10 Α, ναι. που είπες. Συμφωνώ απόλυτα. Ωραία, ωραία. Ποποπο Είχαμε τις Όχι, αλλά Τώρα... Ηταν η Λενόρο, όντω πολύ καλή. Πολύ, πολύ, πολύ. Αυτά από μένα. Yeah, εντάξει, χαβαλεδιάζω και λίγο βλέποντα τη Σοφία να παίζει Animal Crossing και όταν βρίσκω διαθέσιμο switch τώρα πριν να ανοίξουμε, προχώρησα λίγο το Zelda Breath of the Wild. Αυτά εν mm -hmm. Εγώ θα σας πω κάτι που δεν μου πολύ άρεσε. Έβαλα να δω το Last of Us 2 στο Playstation 5 και ενώ έχει 60 frames ας πούμε το patch που βάλανε οπτικά όμως δεν είδα αναβάθμιση. Οπτικά είναι όπως και στο 4. Άρα δεν παίρνω Playstation 5. Όχι, τι σχέση. Εγώ λέω απλά με ποια... αυτό που μου τη δίνει είναι μου κάτσαν τώρα, μου κάνανε αναβαθμίσεις στο, στην κάλτσα το Death Stranding μου κάνουν αναβάθμι στο τσούσιμα είναι δυνατό να μην μου βγάζουν μια αναβάθμι στο καλύτερο παιχνίδι τους δεν είμαι πια λογική δεν κάνουν ένα upgrade έτσι στα γραφικά τουλάχιστον Last of Us 2, να βγει μια έκδοση και μου βάλαν μόνο τα 60 frames να προσθέσανε να λίγο adaptive triggers, ξέρω εγώ, στα όπλα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σώνει, πώς σκέφτηκε εδώ. Ίσως το αφήνει επίτηδες να είναι κακογερασμένος ε, στο PS5 για να σου πουλήσουν αργότερα πότε, μια πιο βάλει. βελτιωμένη έκδοση. Λες όταν βγει το multiplayer μαζί να βγάλουν και κάνα τέτοιο. Ε, πολλά είναι, όλα είναι πιθανά. Δεν ξέρω. Πάντως... Ε, εγώ απαιτούσα αναβαθμισμένη έκδοση γρήγορα κιόλα στο PS5. Απαιτώ. Ε, απαιτώ. Μου βγάλαν το Death Stranding τώρα απαιτώ. και όχι το Last of Us. Ακούστηκε από το υπερπέραν. <laughs> απαιτώ. Ναι. απαιτώ. 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 Του βάλανε τα καρτ στο Γιανακοπέχνιδο και ε, δεν ναι. κάναν τίποτα στο Last of Stratus. όποιο κόμμα σε πάρει θα σε είχε πρώτο στα τηλεπαράθυρα. Ο, Ο Άδωνης της Ρετρόπολης θα ήταν. Θα του καπέλωνε όλου. Θα σε βάζαμε απέναντι στον Άδωνη <laughs> και θα τον ε, καπέλωνες. Και αυτά, <laughs> δεν έχω κάτι. Και αυτά. Ωραία. Ε, Νίκο Μαθαπί. <laughs> και αυτά. <laughs> ε, ακούω, ακούω. Ε, στη βδομάδα Έλα, πείτε τον Νίκο να, να πει σα... τη δική του πρόταση. Σ' ακούει ο Νίκος. Εγώ σ' ακούω εσύ, δεν με Λοιπόν, μέσα στη βδομάδα έπαιξα πάρα πολύ λίγο. Ε, 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 ε... Αυτό, αυτό το, αυτό το ρετροπόντικες βάλτο σε παρένθεση κουκουρούκου. Ναι, έτσι. Τί κουκουρούκου. Ε, έπαιξα λίγο Cozy Grove ε, της Καθημερινές, ε, ένα cute indie παιχνίδι, μπορείς να το πεις και mobile παιχνίδι. Τι Cozy ε, Grove, ε, τι, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Ένα γυναίκο παιχνίδι <laughs> <laughs> Στην αρχή ε, είναι ένα παιχνίδι τύπου κάτι ανάμεσα σε Animal Crossing ε, και ε, σε Spirit Faded. <laughs> ναι. Ε, αλλά τελικά καταλήγει να έχει μια επανάληψη γιατί. Οκ, okay, ξεκίνησε με ένα κόνσεπτ ότι σου δίνει κάποιε αποστολέ να ασχοληθεί μισή με μία ώρα την ημέρα, αλλά απλά καταλήγει μια επανάληψη αλλα παρα καταληγει κάποια ιστορία να συνεχιστεί. Οπότε βαρέθηκα, το έκανα και επεγκατάσταση και πιάσα το Marvel Avengers σήμερα. Έλειωσα κάνα δύο-τρία ώρες το Game Pass αφού έχασα το save μου, ξανά από την αρχή που σα είχα πει ε, και το προχώρησα αρκετά. Αυτά. Ωραία. Ωραία. Και, αυτά Ά, και με αυτά και Άντε εκείνα... πάμε να φύγουμε. Μόνο εκπομπή δεν κάναμε σήμερα. Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε στο δραματικό τέλος. <laughs> Τη πιο κουκουρούκου εκπομπής που θα μπορούσαμε να γράψουμε. Λοιπόν, σε παρένθεση βάλε ρετροπόντικες τρία, σε παρένθεση βάλε κουκουρούκου. Θα το βάλε, βάλε θα και βάλε. ένα αυτοκόλ, το Μαξ θα το βάλω, βάλω κου... ρετροπότικης με το φάντασμα λοιπόν το κουκουρούγκου θα το βάλω σί... σίγουρα Ακριβώ, ελπίζω να μπορέσω να βγάλω άκρη με τα αρχεία που θα πάρω τώρα τα mp3 και να μπορέσω να τα ενώσω ε... Ε, έχουμε να πιούμε ένα καφέ μικρό σπάζλ δεν έφτιαχνε. <laughs> <laughs> ναι okay. ε, ε, Κάπω έτσι λοιπόν αυτοί ήταν οι ρετροπότικες ελπίζω να καταφέρατε να καταλάβετε τι γινόταν σήμερα Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να περνάτε καλά. Yes. Bye. Ciao, ciao.